Αυτά γίνονται όταν έχεις ισοπεδώσει την Καμπύλη. Είναι 3-0 από το ημίχρονο και πας να ρίξεις τα ρήφα. Άνετα εκπομπούλα, χωρίς κανένα πρόβλημα και συγχρονισμός στο άκρατο, όσο πάει με Μιαούλη, Σταθερόπουλο, Παγκάκι και Κέτσε, το οποίο έχω χρόνια και ζαμάνια, έτσι, θα το αποφωνεί με εντάξει μπάσα με τη μάσκα. Okay. Μια χαρά. Εντάξει. Και σε Τζόγλου, ο Νέρ, φίλε τι κάνεις? Είμαι εδώ για να θυμίζω ότι υπάρχει ο κοροναϊός. Θα σου στείλουμε selfie μετά με τις μάσκες. Το είπες με έναν ενθουσιασμό αφού νόμιζα ότι ήμουν στο στούντιο. Ναι. Και λέω τι γίνεται. Είπαμε ρε παιδί μου εδώ, εγώ ξέρω πόσο καιρό, 2 μήνες έχω να έρθω. Φαντάζομαι. 2 μήνες έχω να έρθω. Ωραία. Οπότε το έδωσε ένα πανηγυρικό τόνο έτσι στο comeback. Είσαι καλά. Ελπίζουμε και εμείς από εβδομάδα. Μέρα, καλά φίλε μου, καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραίος. Κωστούλα, εντάξει. Όλα εντάξει, Κωστάκη. Εσείς όλα καλά? Καλά, εδώ. Μπράβο. Σταθερά, εδώ Παγκάκι με τεχνολογία τώρα θα με ξεκουφάνει μέχρι να συνδεθεί τώρα να βάλει τις μπρίζες εκεί, να βάλει αυτά που θέλει να βάλει. Ψύχραμα. Ναι, ρε μόνο, εντάξει. Λοιπόν... Να ξεκινήσουμε από ΑΕΚ, γιατί έχω την εντύπωση... Εσύ είσαι ο κεντρικός παρουσιαστής, ρε Κώστα. Είχες κάποια... Τώρα και Τζόγλου, αλλά δεν είμαι τώρα. Εσύ είσαι η κολλά του σταθμού που ήσουν εκεί κάθε μέρα. Εμείς είμαστε απομακρυσμένες επαφές. Δορυφόροι. Οπότε εσύ θα βάλεις τη θεματολογία. Πάμε λίγο με ΑΕΚ, γιατί είχαμε κάποιες εξελίξεις προς το βράδυ. Τουλάχιστον ό,τι γράφουν εκεί πριν για τον Κλωναρίτη. Οριστικοποιήθηκε ότι γυρίζουν 7 η ώρα στα Σπάτα την Τρίτη για ομαδικές προπονήσεις. Ναι, η πρώτη προπόνηση, κανονική δηλαδή. Πρώτο Θεός, χωρίς τον Αραούχο δυστυχώς, γιατί έπαθε πλάση δευτέρου βαθμού κιόλας, οπότε όταν πρώτο Θεός αρχίσει τα παιχνίδια, τότε περίπου θα αρχίσει και θα ξαναμπεί κανονικά, σίγουρα θα χάσει κάποια μάτσα. Ο Αραούχο και να δούμε τώρα με τον Ολιβέρα τι πρόγραμμα θα κάνει από Τρίτη που οι άλλοι θα προπονούνται κανονικά, κάνει τώρα ένα ειδικό πρόγραμμα. Και να δούμε πόσο καλά θα έχει πάει. Θα είναι σημαντικό να έχει τον Ολιβέιρα από την αρχή κανονικά. Τώρα σε ό,τι αφορά τον Κλωναρίδη, έτσι κι αλλιώς δεν έχει γίνει κάτι από την πλευρά της ΑΕΚ. Απλά το τελευταίο καιρό υπήρχε μια φιλολογία, μήπως ξέρεις, λόγω της κατάστασης που πολλές ομάδες έτσι κοιτάζουν να κρατήσουν παίχτες που έχουν ήδη, μήπως γινόταν και κάτι, αλλά και με τον ΑΠΟΕΛ οι πληροφορίες λένε ότι έχει προχωρήσει αρκετά και από την ΑΕΚ δεν έχει γίνει κάποια κίνηση προς το Κλωναρίδη. Οπότε το πιθανότερο είναι, όπως και ήταν δηλαδή, να αποτελέσει παρελθόν. Mm-hmm. Αυτά τώρα σε ό,τι αφορά τον Τζιγκρίτσι, και έχει δώσει και μια συνέντευξη και αυτό που ξέραμε, αυτό είπε και αυτός, δηλαδή ότι στο τέλος θα καθίσουν κάτω με την ΑΕΚ και θα δουν τι θα κάνουν για τον χρόνο. Από την ΑΕΚ η τάση είναι, που υπάρχει είναι να μείνει ο Τσιγκρίνσκι. Και ο ίδιος ο παίχτης φαίνεται θετικός, αλλά να περιμένουμε και εκεί να δούμε. Σε ό,τι αφορά το Χούλτ, ήταν στην ίδια κατάσταση με τον Κλωναρίδη περίπου. Μετά την πανδημία δειλά-δειλά άρχισε να κερδίζει κάποιους πόντους. Δεν είναι τόσο, δηλαδή, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη επιθυμία όσο για τον Τζιγκρίνσκι, αλλά έχει πολλές πιθανότητες και Χούλτ να παραμείνει τον χρόνο. Αυτά για την ΑΕΚ. Νίκο. Κοίτα, ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά πραγματάκια, είναι αλήθεια αυτές τις μέρες. Πρώτα απ' όλα να πούμε, να αρχίσουμε το θέμα το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ στην επικαιρότητα και θα παίξει και αυτήν την εβδομάδα, το θέμα Βαγιανίδη. Και το λέω γιατί νομίζω ότι, επειδή έχει τραβήξει αυτήν την εβδομάδα, είναι μια καθοριστική εβδομάδα. Από όσο ξέρω, και το λέω γιατί έγινε κίνηση από την Ίντερ, όντως, έγινε κίνηση από τη Μονακό και οι μάνατζερ που εκφράζουν όλη αυτήν την ιστορία είναι τη Μονακό, την έφερε ο Γαλαριώτης, νομίζω, και την Ίντερ την έφερε ο Βρίζας. Έχει ενημερωθεί ο Παναθηναϊκός και ετοιμάζει ο Παναθηναϊκός αυτό που λέμε, και νομίζω ότι αυτή τη φορά θα είναι τελικό,
αυτό που λέμε τα Βρίζα, είπες ο Βρίζας, ο Ζήσης. Ο Βρίζας, ναι. Ο Ζήσης Βρίζας έχει... Δεν υπάρχει πιο πολυτεχνίτης από τον Βρίζα, πραγματικά. Είναι εκπληκτικό αυτό. Όντως. Έχει... Δηλαδή ο άνθρωπος, θα μου πεις εδώ παρατήθηκε από πρόεδρος για να γίνει βοηθός προπονητή. Μετά έγινε από βοηθός προπονητή τεχνικός διευθυντής. Μετά έγινε, πήγε στην Ξάνθη. Τον επέλεξαν τυχαία στην Ξάνθη. Μετά... Και τώρα είναι μάνατζερ, ε. Ναι, είναι μάνατζερ μαζί με ένα πρώην τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, νομίζω συνεργάζομαι, τον Διαμαντόπουλο. Και έκαναν αυτή την κίνηση, αυτή την επαφή, έκανε ο Βρίζας στο Μιλάνο, που οπωσδήποτε καταλαβαίνεις και εσύ ότι φέρνει τα πράγματα έτσι σε ένα κομβικό σημείο. Να υπενθυμίσω απλά ότι η Νερατζούρη προσφέρει ένα τριετές συμβόλαιο 300.000 ευρώ το χρόνο, μια καλοκαιρινή προετοιμασία σε κάθε περίπτωση με την Ίντερ και δανεισμό αργότερα σε Ιταλία, Ολλανδία ή παραμονή για να δοκιμάσει πολύ πιο δύσκολο το στοίχημα εκεί τις δυνάμεις του μικρού που τον πιστεύουν και γι' αυτό κάνουν αυτή την κίνηση. Και τώρα πλέον έρχεται η ώρα του Παναθηναϊκού, καθώς ενδιάμεσα σε Μονακό, Ίντερ και ίσως κάσει και άλλη μια πρόταση μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας από μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Ενδιάμεσα αυτών των προτάσεων πρέπει να πάρει μια απόφαση για να μην σέρνεται άλλο το θέμα. Τι θα κάνει τώρα. Ο Ρόκα είναι στο εξωτερικό, ετοιμάζει βαλίτσες, περιμένει αύριο τη τηλεδιάσκεψη της Λίγκας για να έρθει σιγά σιγά. Και νομίζω ότι εδώ τώρα πάμε στο θέμα που έχουμε δει ενίοτε, δηλαδή να είναι σε ένα κρίσιμο σημείο η φάση και να πρέπει ο Παναθηναϊκός ή να πλησιάσει, γιατί είναι δελεάρα το αντιλαμβάνεστε από μόνο τη Ίντερ έτσι σαν ομάδα, ή να πλησιάσει τα χρήματα αυτά, ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι άλλο έχουν να προτείνουν οι πράσινοι στην πλευρά του παίκτη, να κάνει μια ρελάνση όπως λέμε και να παίξει τα ρέστα του. Και από εκεί και πέρα, ποντάροντας το γεγονός ότι μεγάλωσε το παλικαράκι στον Παναθηναϊκό, αγαπάει την ομάδα, είχε δηλώσει και στην κάμερα της Νόβα ότι είναι προτεραιότητά μου ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι υπάρχουν πιθανότητες, ποντάρει στο συνέστημα και λίγο ο Παναθηναϊκός για να τρέψει τα δεδομένα. Θα δούμε τι θα γίνει. Να σου πω και εγώ μια γνώμη. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο το συνέστημα. Ρε. Δηλαδή, ωραία, και να πάει στην Ίντερ. Mm-hmm. Ωραία, πήγε στην Ίντερ. Θα είναι ο πέμπτος δεξιός μπακ. Δηλαδή το πολύ να πάει σε μια ομάδα β' εθνικής της Ιταλίας. Πάντως αυτό που λέγαμε στο τελευταίο το απόγευμα είναι ότι θα το δώσει αρχικά δανεικό στην Βερόνα. Ναι, τι γίνεται. Είναι οι δανεισμοί παίζουν σε δύο φάσεις. Ναι, και εκεί δύσκολα. Κοίτα, του έχουν υποσχεθεί, δεν ξέρω τι θα γίνει. Του έχουν υποσχεθεί θα πάει δανεικός είτε σε ομάδα της Β' Ιταλίας στο δεύτερο εξάμηνο, είτε εξ αρχής, θα το δουν αυτό, είτε σε Ολλανδική ομάδα της Eredivisie, δηλαδή πρώτη κατηγορία, είτε θα μείνει στην Ίντερ με τις όποιες δυσκολίες έχει, όπως ένα άλλο πιτσιρικά που έχει Ίντερ, που έπαιρνε κάποια 10 λεπτά, 15 λεπτά για να δείξει τι αξίζει και να. Που είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο, δεν το συζητάμε. Ναι, επειδή έχει δίκιο ο Κώστας αυτό, και ο Κέτσε έχει δίκιο ότι θέλει να παίζει ο πιτσιρικάς. Οπότε είναι ζήτημα αυτό, αλλά απ' την άλλη είναι Ίντερ, έτσι. Δεν είναι μικρό θέμα για κάποιον, δηλαδή και τα χρήματα είναι πολλά. Έχει μιλήσει ο ίδιος, δηλαδή του έχουν. Έχει μιλήσει με τον τεχνικό διευθυντή της Ίντερ. Έχει γίνει τηλεπικοινωνία με τον τεχνικό διευθυντή της Ίντερ και δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα να υπάρξει και άλλη μια επικοινωνία. Αλλά τώρα νομίζω ότι έρχεται η ώρα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή θα μάθουμε τι θα γίνει με τον Παναθηναϊκό πρώτα και θα πρέπει μετά το παιδί να αποφασίσει πού θέλει να πάει, τι θέλει να κάνει. Οκ, τα ζυγίζει, ξέρεις, ο καθένας το σκέφτεται με χίλιες δύο παραμέτρους. Ένα το σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Θα έρθει ο Ρόκα, ο οποίος έχει ήδη λοκάρει στόχους για τα μεταγραφικά, να δούμε τι θα γίνει. Θα μιλήσει με τον Δόνη, όπου εκεί υπάρχει για μένα ένα πολύ σημαντικό σημείο και έχει να κάνει, αν ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα, για μένα θα ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο αναφορικά με το τι μέλη γενέσει για το μέλλον της συνεργασίας και έχει να κάνει με το ποιος αποφασίζει τι στον Παναθηναϊκό, στα μεταγραφικά. Είναι πολύ σημαντικό και εκεί νομίζω θα συζητήσουν οι διάτροφοι πάνω σε αυτό, για να λυθεί και η παρεξήγηση αυτή που υπήρχε. Και τέλος, να πω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι επίσης που το θεωρώ εγώ, ότι είναι πονηρή καιρή, είναι περίεργη καιρή, αλλά προέκυψε ένα θέμα το οποίο το βγάλαμε και είναι πολύ διασταυρωμένο, είναι πλήρως διασταυρωμένο μάλλον, από δύο κυβερνητικές πηγές, ότι υπάρχει μια εταιρεία, και το λέω, ξέρω, όχι με μικρό καλάθι κρατώντας, Lego κρατώντας, αλλά πρέπει να το πω γιατί εξελίχθηκε το πράγμα, μια εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων κατασκευαστική, που έχει μπει για το βοτανικό, το κρατάμε ως εκεί, θέλει να λάβει την ονοματοδοσία και το management, το συζητάει, δεν υπάρχει καμία συμφωνία, το συζητάει και μετά τις 35 που μάθαμε από κυβερνητικές πηγές θα αποφασίσουν εάν θα μπουν ή όχι. Μπορεί και να μην μπουν και να μείνουμε πάλι στα λόγια. Αλλά το στηρίζουν
θέλουν να βοηθήσουν την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίες οι δηλώσεις του εκπροσώπου της Χάινς πρόσφατες, δεν είναι τυχαίες οι δηλώσεις του κ. Μπακογιάννη πρόσφατες, γιατί πολύ απλά υπάρχει θέμα, είναι διασταυρωμένο και το μεταφέρω, χωρίς όμως να σημαίνει ότι υπάρχει συμφωνία. Έτσι, μπορεί να μείνουμε και πάλι στα χαρτιά, μπορεί και βοήθεια Παναγιά μου να γίνει και κάτι για τον Παναθηναϊκό, μπας και επειδή έχει ταλαιπωρηθεί πολύ με αυτήν την ιστορία, αλλάξει παιδιά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 και επειδή εγώ φταίω και σας έβαλα στο τρυπάκι όλους, αλλά εσύ είσαι μάστερ στο τέτοιο και έτσι 365 στο Instagram. Μέσα τον έβαλα να τα ανοίξει έτσι. Έχει πει πολύ δυναμικά στο χώρο το social media, Κώστα. Βλέπουμε σκόνη, φίλε. Νίκ Παγκάκης. Νικόλας. Νικόλας Παγκάκης. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες μου. Και Κώστας Μιαόλης με ίσο. Μετά το πετυχημένο ντεμπούτο στο Instagram. Στο Instagram τι να πάω και σε άλλα social media. Τρένο βγαίνει. Σιγά σιγά θα έρθεις. Τρένο βγαίνει, να ξέρεις. Έτσι. Λοιπόν και πάμε. Ακολουθούμε όλοι Μιαόλη εδώ πέρα. Πάμε στους φίλους. Έχω ήδη ερωτήματα εδώ, γίνεται χαμός. Αλλά πάμε τώρα. Λέω εγώ, Κώστας Μιαόλης είναι. Ψαγμένη ερώτηση από ένα φίλο, αν οι Αμερικάνοι για το βοτανικό έχουν έδρα στο Ozark. Για όποιον έχει, ξέρει τη σειρά, ας πούμε. Και έχει Ozark. Δυνατή ερώτηση. Δυνατή ερώτηση. Όχι, όχι, αλλά έχω φτιάξει πολλά γήπεδα, πολλά μεγάλα γήπεδα στην Αμερική. Πετάχτηκε ο Σταθερόπουλος, έτσι. Ναι, και από το Ozark έχουν φτιάξει τα μεγάλα γήπεδα. Στο Ozark λίγο δύσκολο, αλλά... Γιατί έχουν όντως φτιάξει μεγάλα γήπεδα με χορτοτάπιτα. Τώρα τι είναι από κάτω είναι το πρόβλημα. Έχει λιώσει όλες. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Ναι. Πάμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γιώργο. Τι κάνεις, φίλε Κώστα, φίλε Κώστα και εσύ και φίλε Νίκο. Γεια σου Γιώργο. Και για εσάς. Εύχομαι ότι το καλύτερο για την εβδομάδα που ξεκινάει για εσάς και τις οικογένειές σας. Ήθελα να καταθέσω μερικές σκέψεις και απόψεις μου, δεν θα κρατήσουν παραπάνω ίσως από 4-5 λεπτά. Για να ξεκινήσω με την περιβόητη παράγκα. Πώς γίνεται ρε παιδιά, ο Μπάγεβιτς επί ΑΕΚ να ήταν ένας από τους καλύτερους προπονητές, εκείνος που έφτιαξε την καλύτερη ομάδα της ΑΕΚ. Πολλοί νέοι παίκτες θέλανε να πηγαίνανε στην ΑΕΚ του Μπάγεβιτς. Και όταν αυτός ο άνθρωπος έφυγε, πήγε στον Ολυμπιακό παίρνοντας και δύο παίκτες μαζί, τον Αλεξανδρή και τον Σαπανάζοβιτς, αυτός να πω... Ήταν εκεί ο Αλεξανδρής. Ο Αλεξανδρής ήταν ήδη. Ναι, εντάξει, ήταν στην ΑΕΚ ήδη, πήρε και τον Σαπανάζοβιτς. Έτσι δεν είναι. Και αυτός ο άνθρωπος αμέσως έγινε αναξιόπιστος, όχι καλός προπονητής και ο Ολυμπιακός χρειάστηκε την παράγκα. Εγώ την παράγκα θεωρώ ότι είναι ένα εφεύρημα και ένα άλοθη των αποτυχημένων ανταγωνιστών την κυριαρχία του Ολυμπιακού και θα το εξηγήσω. Πώς γίνεται να υπάρχει παράγκα και να είναι με τα συμφέροντα του Ολυμπιακού όταν ο Ολυμπιακός έφερε παίχτες σημείο αναφοράς, δηλαδή παίχτες εγνωσμένης αξίας και με ένα βαρύ βιογραφικό, ή την παράγκα θα είχε ή τους παίχτες αυτούς, γιατί αν δεν είχε αυτούς τους παίχτες θα έπαιρνε τα πρωταθλήματα με το Φίτσουλα, με το Χλίμουρα και δεν ξέρω με ποιον άλλον. Γιατί να χρειαζόταν Ριβάλντο, Καρεπέ, Γιωβάνι... Δεν παίρνεις και έτσι πρωταθλήματα με το Φίτσουλα. Πρέπει να έχεις και ομάδα, δεν παίρνεις πρωταθλήματα με το Φίτσουλα. Ναι, εκεί θα χρειαζόσουν την παράγκα. Ναι. Όταν άρα δε, άρα αυτούς... δεν υπήρχε. Όχι. Και θα σου το εξηγήσω και αυτό να σου πω τώρα. Ο παραγκάκης εκείνης της εποχής, μέσα σε εισαγωγικά παραγκάρχης, αυτή τη στιγμή είναι μέσα κάποια συγκεκριμένη ομάδα δίπλα. Άρα υπάρχει τώρα παράγκα, ναι ή όχι? Για μένα δεν υπάρχει. Άρα δεν... Τότε... Αυτός που λέτε για παραγκάρχης τώρα δεν έχει καμία δύναμη στο ποδόσφαιρο και δεν είναι και σε καμία ομάδα. Πώς, αφού βοήθησε στις εκλογές της ΕΠΟ. Ποιες εκλογές βοήθησε? Εσείς τα λέγατε ρε φίλε ότι ήταν μαζί με το Μελισσανίδη, είναι με το Μητρόπουλο. Ναι, ποτέ δεν το είπαμε όμως, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν έχει καμία δύναμη ο Θωμάς Μητρόπουλος εδώ και χρόνια στο ποδόσφαιρο. Ναι, μα δεν είναι μαζί με την ΑΕΚ. Σας λέω ότι εδώ και χρόνια, όπως και εσείς προφανώς το ξέρετε, αλλά κάνετε ότι δεν το καταλαβαίνετε, δεν έχει καμία δύναμη στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει πουθενά ο Θωμάς Μητρόπουλος. Άρα δεν επηρεάζει τίποτα ο Μητρόπουλος. Ακριβώς. Γιατί εσείς λέγατε και βγαίνει. Τότε, επί Ολυμπιακού με τον Κόκαλη επηρεάζει καταστάσεις. Μετά από 10 χρόνια, 10-12 χρόνια, δεν το χρειαζόταν άλλο και δεν υπήρχε πουθενά ο Θωμάς. Αντιπαρέρχομαι αυτό. Δεύτερο, στην πρόσφατη μαρτυρία του κ. Μελισσανίδη στο δικαστήριο, μέσα στην 20ετία αυτή των γεγονότων, ο κύριος Μελισσανίδης παρέβλεψε τελείως τα 13 χρόνια του κύριου Κόκαλη. Δεν ανέφερε τίποτα και άρχισε να αναφέρεται από το 10 και μετά για τον κύριο Μαρινάκη. Τα οποία 10 χρόνια, άμα τα εξετάσουμε φυσιολογικά, θα δούμε ότι είναι στην ουσία 7 χρόνια, γιατί τα 3 χρόνια δεν νομίζω ότι τα επηρεάζει ο Μαρινάκης. Να σου πω μια λεπτομέρεια που ίσως εξηγεί αυτό που λέτε. Πείτε. Η δίκη ήταν για τον Μαρινάκη, όχι για τον Κόκαλη. Ήταν μάρτυρα στο δικαστήριο ο κ. Μελισσανίδης για τη δίκη
Και μίλησε για τον κατηγορούμενο, όχι για αυτόν που ήταν πριν στον Ολυμπιακό. Όχι για τα γεγονότα μίλησε και έλεγε ότι πήρε άσο. Όχι, δεν μίλησε για τα γεγονότα. Μίλησε για τα γεγονότα για τα οποία είναι υπόθεση που συνεχίζεται στο δικαστήριο. Και αυτό. Αλλά μίλησε γενικά για τα γεγονότα. Δεν μίλησε γενικά, μίλησε για τη δίκη που γινόταν και η δίκη που γινόταν ήταν για τον κύριο Μαρινάκη. Ήταν με γεγονότα του 2014. Ο Κόκαλης έχει πήγε τον Ολυμπιακό το 2010 το καλοκαίρι. Ωραία. Το 2010 το καλοκαίρι μέχρι το 2017 είναι 7 χρόνια, γιατί τα 3 χρόνια δεν τα επηρεάζει ο Ολυμπιακός. Πού στηριζόμαστε στα 7 χρόνια, φίλε Κώστα μου? Στα 7 χρόνια στηριζόμαστε σε μια καταγγελία μετά από παρότριση του κυρίου Μελισσανίδη όσον αφορά τον κύριο Γεωργία, τον κύριο Καλαϊτζίδη και ένα-δύο άλλους, σε σύνολο 30 παιχτών μιας ομάδας, και στην άλλη καταγγελία του κυρίου Τάκη Φίσα με παρότριση του κυρίου Αλαφούζου για να λέει ότι είπε για τον αγώνα του Ατρομήτου. Βασιζόμαστε στα 7 αυτά χρόνια και νομίζω ότι υπάρχει νοήμον άνθρωπο. Κοιτάξτε, σε αυτά βασίστηκε ναι. η δικαιοσύνη και οδήγησε την υπόθεση γιατί, στα... Ναι, γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε αίθουσες, μια συμμαχία. Στην αίθουσα μάλλον. Συμμαχία. Δεν είναι μόνο αυτό που βασιζόμαστε τώρα, είναι... τα ξέρετε και εσείς, δεν ανάγκη να... Μα αυτά ξέρουμε και τα ξέρουμε όλα, γιατί μου κάνει την περιέργεια. 7 χρόνια στηριχτήκανε σε δύο μαρτυρίες, αυτές είναι οι βασικές αιτίες. Του Τάκη του Φίσα. Ναι, σε αυτές βασίστηκε το δικαστήριο. Γεωργία, όχι ο κόσμος που λέει. Ο κόσμος έχει μάτια και βλέπει. Αυτό, μάτια και βλέπει. Αυτό τα 7 χρόνια. Τα 20 χρόνια παραβλαστήκανε με τη μαρτυρία του κυρίου. Έτσι, εγώ τα 68 χρόνια το απλό μου μυαλό. Και αυτόν θεωρώ, καταρχήν, σημείο αναφοράς συγκεκριμένα τώρα στα 3 χρόνια ή παλαιότερα. Ο ΠΑΟΚ έχει κανένα παίχτη που να είναι σημείο αναφοράς, που να δείχνει ότι υπήρχε κάποιος παίχτη. Γιατί εγώ θυμάμαι και ξέρω στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίχτες κάνανε μεταγραφές τεράστιες. Αρχίσουμε από τον Καστίγιο, από τον Μήτρογλου, από τον Μουζακού, ξέρω πώς τους λένε. Πολλοί παίχτες. Αυτά είναι τα καλά της Ευρώπης και του Champions League και των πρωταθλητριών. Αυτά έχει βιτρίνα αυτή. Οπότε είναι καλό να βγαίνεις εκεί, οπότε άμα βγαίνεις αυτά έχεις. Ναι, βγαίνεις. Πάντως και αυτό το παραμύθι. Αυτό είναι το θέμα, ότι βγαίνεις. Και αυτό το παραμύθι καταρρύπτεται, γιατί δύο χρονιές Ολυμπιακός δεν βγήκε στο Champions League. Και το 10, όταν το ανέλαβε ο Μαρινάκης, και το τώρα το πρώτο. Δύο όμως, τις άλλες. Δύο. Και τώρα στο τελευταίο χρειάστηκε να περάσει τρεις γύρους για να πάρει τα 40 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν είναι κάθε εποχή ίδια, ρε παιδί μου. Δεν λέμε ναι, αλλά ήταν... είναι δύο όμως. Είναι δύο όμως, ναι. Οι υπόλοιπες. Άλλοι, είναι και άλλοι, εντάξει. Και την απνόρθωση, αυτό θέλω να πω, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Τόσοι παίκτες που περάσανε από τον Ολυμπιακό και ήταν σημείο αναφοράς, παιχταράδες μένουν, Ελβάρδο, Καρεμπέ, όλοι αυτοί. Και άλλοι περάσανε και... σημείο αναφοράς και δεν πήραν το πρωτάθλημα. Θυμήστε μου ένα παίκτη του ΠΑΟΚ που έχει εκτός του Βιερίνια που είναι σημείο αναφοράς στον ΠΑΟΚ. Στις άλλες ομάδες, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ τρία χρόνια είναι που... Ναι, όχι, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό. Το πρωτάθλημα. Θυμήστε μου ένα παίκτη, κατά διαστήματα είχαν, δεν είχαν συνεχόμενους παίκτες, φίλε μου. Κατά διαστήματα υπήρχαν, εντάξει, το Σίλβα ο Παναθηναϊκός, η ΑΕ κάποιους παίχτες, και κάνανε μεταγραφές αυτοί οι παίχτες, όντας ελεύθεροι. Παράδειγμα, θυμάμαι το Μαντούκα. Δεν έκανε με μεταγραφή. Το Μαντούκα. Ναι, λέω, τη ΑΕΚ, ναι, πώς τον έλεγαν, το Βραζιλιάνο. Ένα που καλά, ο Μαντούκα, εντάξει, δεν πήγε. Ο Μαντούκα ήταν η ΑΕΚ, τον άφησε ελεύθερο. Τι σχέση είχε, γιατί ο Μαντούκα ήταν ο καλύτερος παίχτης που είχε η ΑΕΚ αυτά τα χρόνια. Όχι, πείτε μου κάποιον καλό παίχτη που από την ΑΕΚ έκανε μεταγραφή. Εγώ θυμάμαι τον Γιωργάτο, θυμάμαι παιχταράδες που φύγαν και. Πάντως ο Μαντούκα πήγε στον Απόελ και πήγαν και στους 8 της Αμπελίνας. Ναι, εντάξει, απλά δεν ήταν τώρα ο Μαντούκα. Δεν ήταν όνομα. Δεν έχει τόσους παίχτες σημείο αναφοράς οι άλλες ομάδες. Εκεί ήθελα να καταλήξω, συγχωρέστε με. Για τη συλλογιστική αυτή που κάνω, αλλά με το αυτό... Άλλο, δική σας είναι συλλογιστική, εσείς τα λέτε. Ξέχωρα και από τους παίχτες και οι προπονητές, ρε παιδιά. Έχει τόσους προπονητές... Ιδίως ο Ολυμπιακός με Ματζουράκη, με Μπιγκόν και αυτά, είχε πραγματικά προπονητές που πήγαιναν σάρωναν. Ο Λεμονής ιδίως... Και Μπιγκόν και οι άλλοι δεν είχαν τα αστέρια του πλανήτη. Μιλάμε για τους τελευταίους Βαλβέρδε, μιλάμε για... Πάντως γενικά σας απασχολεί αυτό, βλέπω. Όχι, απλά βλέπω ότι νιώθετε την ανάγκη να το... Κύριε Γιώργο, θέλω να πάμε και παρακάτω. Έγινε, κύριε Γιώργο. Μισό λεπτό, το τελευταίο να πω. Μισό. Ναι. Ούτε ένα λεπτό. Break. Μισό. Ναι. Βγαίνει τις προάλλες ο φίλος ο Γιώργος από την Ολλανδία και κάνει μια συλλογιστική μπακάλικη ότι είχε βγει ένας φίλος του Ολυμπιακού και είπε για το κάστο περιβόητο κλπ. Ότι το 18 θα αφαιρούσαν 6 βαθμούς από την ΑΕ, από τον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν με την Ξάρθη. Ωραία, λέει, είχαμε 5 βαθμούς εμείς διαφορά με τον Ολυμπιακό, θα αφαιρούσαν 6 που πήραμε από την Ξάνθη, μας είχαν αφαιρέσει 2,
Άρα θα είμαστε και ένα βαθμό μπροστά στη λογιστική μπακάλι. Τότε προβλεπόταν υποβιβασμός καταρχάς το 18. Ναι. Δεν υποβιβασμός. Και αυτό που λέω και θα το ξαναπώ και για τελευταία φορά και δεν θα ξαναβγω και θυμίστε το, δεν ξέρω αν θα πέσει ο ΠΑΟΚ, γιατί ίσως καλύπτεται από την τροπολογία όπως τη λες και εσύ φίλε Κώστα. Όχι, ίσως καλύφθηκε αφού βγήκαν οι δύο αποφάσεις και το αφαιρέθηκαν βαθμοί. Ίσως να μείνει η ποινή όπως έχει. Όμως μια περίοδος που είναι ακάλυπτη ο ΠΑΟΚ είναι από το καλοκαίρι του 18 μέχρι το καλοκαίρι του 19 που δεν καλύπτεται από πουθενά και εκεί θα βασιστεί ο Ολυμπιακός και το θεωρώ πλέον βέβαιο ή σίγουρο ότι όλο το επιχείρημα του Ολυμπιακού θα συντηρηχτεί σε αυτή την περίοδο που είμαι πλέον βέβαιο ή σίγουρος ότι το πρωτάθλημα έχει φύγει ήδη από τον ΠΑΟΚ και ταξιδεύει προς το λιμάνι κάτω. Φιλάκια και να είστε καλά και καλή συνέχεια εύχομαι. Γεια σας. Θερόπουλος στον ήχο, Παγκάκης και Τζόγλου Μιαούλης και συνεχίζουμε. Χαίρετε. Για τον Καλάθι ρωτάει εδώ ένας φίλος ο Νίκο, έχεις μήπως κάποιο νεότερο? Γιατί βλέπω τα μηνύματα. Για τον Καλάθι, εντάξει, ναι, τι αν έχει απαντήσει ο Νίκ, δηλαδή στο πλαίσιο του περικοπού μου του προτείνου. Δεν έχει απαντήσει, όχι. Δεν έχει απαντήσει, εντάξει. Τώρα εγώ γνωρίζω πολύ καλά πως δεν κάνω ρεπορτάζ μπάσκετ, έχω κάποιες δικές μου πηγές. Νομίζω ότι ήταν μια αρκετά μεγάλη μείωση. Ο Καλάθι είναι ένας παίκτης που γενικότερα μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα. Είναι από τους παίκτες ονόματα μπορεί να βρει αυτά τα χρήματα. Οπότε τώρα είναι το πόσο θέλει την τσέπη του να τη γεμίσει, να τη μειώσει. Δεν υπάρχει κάτι τώρα, όχι ακόμα. Πάμε. Ωραία, πάμε στον επόμενο. Ναι, ναι. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Γεια. Καλησπέρα, Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνετε, Νικό. Έλα, φίλε. Έδωσες στο θείο σου θεσμούς? Όχι, δεν έχω, δεν μιλάω, φίλε, Ποσινά. Δεν μιλάω, δεν το έχω μιλήσει καθόλου. Α, δεν μιλάω. Δεν έχω μιλήσει. Δεν στο ξαναλέω για να μην σε κουράζει. Όχι, δεν με κουράζει. Άμα το δω, το πω, το θυμάμαι, αλλά δεν είναι ότι μιλάμε κάθε μέρα. Να, ναι, εντάξει. Τώρα ο προηγούμενος, ρε παιδιά, μεγάλος άνθρωπος θα μας τρελάνει. Δεν υπήρχε ρε παράγκα. Εμείς που ζούσαμε, όμως, σε άλλη χώρα. Τι να πω τώρα, κάτι. Δεν έσπαμε. Λέει, έφερνε μεγάλους παίκτες. Έφερνε μεγάλους παίκτες και πήγαινε στην Ευρώπη και έτρωγε σφαλιάρες. Πώς γίνεται και παίρνει τα πρωταθλήματα εδώ πέρα αέρα βατέρα και στην Ευρώπη με κάτι Χερεφέιν, κάτι Μόλτε, κάτι Σεντετιέν και κάτι τέτοια δεν τα ξεχνάμε. Έτρωγε μια σφαλιάρα πίσω από την άλλη. Τέλος πάντων, ο καθένας είναι όπως και ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ. Εγώ έχω πει ότι τον ΠΑΟΚ σαν ομάδα τον αντιπαθώ για τους δικούς μου λόγους. Έχει φτάσει σε σημείο να πιάνω τον εαυτό μου να τον συμπαθώ τώρα τελευταία. Δηλαδή αυτό το πράγμα ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ. Κάπου έχει δίκιο ο άνθρωπος από την Ολλανδία που λέει ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εγώ πήρα για άλλο πράγμα. Καταρχήν να πω καλησπέρα. Αλλά με πρόλαβε προηγούμενος. Επειδή ήμουνα κάπου και για τον κορονοϊό θέλω να μιλήσω πολύ γρήγορα. Επειδή ήμουνα κάπου τώρα και πίναμε καφέ με κάποιους ανθρώπους εδώ. Εδώ τα πράγματα είναι χαλαρά τελείως στην Άξο. Οι καφετέρες είναι ανοιχτές και τα λοιπά. Βέβαια με μεγάλη ασφάλεια και μεγάλες αποστάσεις και τα λοιπά. Και άκουγα κάτι τρελά πράγματα. Εγώ ή πρέπει να είμαι χαζός και δεν καταλαβαίνω ή... Και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή την απορία μου. Ότι δεν υπάρχει κορονοϊός που λένε. Και εγώ θέλω να πω δύο πράγματα και κλείνω. Τι υπάρχει. Δηλαδή τι είναι, αυτό τι δεν υπάρχει. Δηλαδή, παιδί μου έτσι λένε μερικοί και στα social media και τα λοιπά και βγαίνουν και λένε και... Εγώ θέλω να μοιραστώ... Δηλαδή αυτοί που βγαίνουν και τους βλέπουμε ας πούμε απλοί άνθρωποι από όλες τις χώρες και μιλάνε ο κάμερα τι κάνουν ότι έχουν κορονοϊό. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω σε αυτούς που λένε ότι δεν υπάρχει και ότι είναι παραμύθι. Το Σωτηρία ξέρουν που είναι, όσοι είναι στην Αθήνα, ας πάνε μια βόλτα εκεί, να χαιρετηθούν με τους ανθρώπους, μας δώσουν και ένα φυλάκι στο μάγουλο και να τραβήξουν μια φωτογραφία, να την ανεβάσουν, να μας αποδείξουν ότι δεν φοβόνται, ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Και το δεύτερο, που θέλω να πω και κλείνω, είναι τελικά ας μου πει κάποιος να καταλάβω ποιον συμφέρει αυτό που λένε ότι είναι στημένο, ποιον συμφέρει. Δηλαδή,
συμφέρει της κυβέρνησης. Κανένα δεν συμφέρει. Συμφέρει κάτι να τελειώσω. Συμφέρει τις αεροπορικές εταιρείες, συμφέρει τους εφοπλιστές, συμφέρει τις βιομηχανίες, συμφέρει τις τράπεζες. Ποιον συμφέρει, ρε παιδιά, για να είναι κάτι στημένο, πάνω να πει ότι κάποιος συμφέρει. Επειδή είμαι βλάκας και δεν καταλαβαίνω, ας δει κάποιος και συμφέρει τα αθλητικά γεγονότα, τις αθλητικές ομοσπονδίες. Ποιον συμφέρει. Έγινε φίλε μου, επειδή είναι πολύ ο κόσμος, να πάμε λίγο σύντομα. Έγινε. Να σε καλά. Λοιπόν, να τα φιλιά μου. Γεια σας. Γεια χαρά. Vamos. Γεια σας. Χαίρετε. Vamos. Νάτος. Habla español. Vamos a la playa, ó. A la playa, ó. Μια όλης κόστας, ωε, 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 αυτό είναι το σύνθημα. Πού είσαι, Γιάννη. Τι κάνετε, παιδιά. Τι έγινε. Καλά είστε, Κέτσε. Τι γίνεται, ρε Γιάννη. Τι να γίνει, ρε Κέτσε. Τι να γίνει. Όλα εντάξει. Από το κορονοϊό εδώ λίγο μας φύγει πίσω, όλα καλά είμαστε. Η ομάδα σου τι γίνεται. Η ομάδα Κωστάρα θα ανέβει σίγουρα β' εθνική. Είναι σε καλό δρόμο. Παλεύει ο άλλος μόνος του. Θα δούμε. Εντάξει. Προοπτικές υπάρχουν. Αν υποθέσουμε ότι η Β' Εθνική δεν θα έχει πολύ μεγάλη σχηματική αλλαγή στις ομάδες, με 2-3 προστικούλες κατηγορίας, νομίζω ότι θα είμαστε αξιοπρεπέστατοι. Στο μπάσκετ του χρόνου. Κώστα μου, άκου τι είχαν πει. Υπήρχε ένα σχέδιο στην αρχή, φωτογραφικό σχέδιο στην ουσία, αφορούσε τον Ιωνικό και τον Πανιόνιο. Κάτι για τη μετοχική σύνδεση των δύο ομάδων και μετά για το γήπεδο, γιατί ο Ιωνικός και ο Πανιόνιος παίζουν στον Πεφόν, το οποίο είναι 900 θέσεων, και είπε στην αρχή ο ΕΣΑΚΕ για ομάδες πάντα από αυτές τις θέσεις. Και ήταν μάλιστα και ο ίδιος λόγος που η ομάδα από το Μεσολόγγι δεν μπορούσε να ανέβει κατηγορία, του Δήμου του Καραμπάκου, ο Χαρίλαος Τερκούπης. Στην πορεία βέβαια ο ΕΣΑΚΕ έκανε διάφορες κολοτούμπες. Τώρα έχουν φτάσει σε σημείο να μην πέσει κανείς, να ανέβουν αυτοί που πρέπει να ανέβουν και θα πάνε καλά τα πράγματα. Βέβαια, το άσχημο τον Ιωνικό Κωστάρα, ξέρεις ποιο είναι, ότι στο μπάσκετ υπάρχει αφιβολία να πάει, ρε παιδί μου, και ο Αμπράβοβιτς αύριο, θα τον κοιτάμε καχύποπτα. Αυτό που λες στο σενάριο το έχω ακούσει και εγώ. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο έτσι να μείνουν εκτός Α1 ο Πανιόνιος και ο... Και ο Ιωνικός. Ναι. Και η Λίμνος να συγχωνευτεί με τον Άρη, να επιστρέψει ο Ολυμπιακός και να γίνει έτσι ένα πρωτάθλημα. Αυτό το ναι, κάτι τέτοιο έχουν πει. Κοίτα, νομίζω ότι το μπάσκετ είναι σε πολύ οριακό σημείο, γιατί ξέρεις, το άθλημα είναι λίγο έτσι, δεν έχει τεράστιο το ποδοσφαίρου, δεν έχει την έκδοση του ποδοσφαίρου. Κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός λείπει κατά τη δικιά του απόφαση. Ο Τέβο, διότι δείχνει τα μάτια, έχει κάνει ψαλίδι μεγάλο στις χορηγίες, είδομεν. Εγώ θέλω τελευταία να πω κάτι, Κώστα, το οποίο είναι εμένα με θλίβει ως άνθρωπο. Λογικά δεν ξέρω αν ξέρετε μια παραλία στο Πόρτο Ράφνερ με το Σπηλιά. Είναι ανοργάνωτη παραλία. Δεν είναι ανοργάνωτη παραλία. Δεν την γνωρίζω. Την ξέρετε, παιδιά. Εγώ όχι, προσωπικά όχι. Όχι. Κώστα μου, είχε ένα δρομάκο για να πας και ξέρω το Σπηλιά, το οποίο θυμίζει μάτι και ορθώς δεν πρέπει τα αυτοκίνητα να βαρκάρουν εκεί. Σας το λέω επειδή τυχαίνει να πηγαίνω εκεί πέρα με ένα φίλο με το αμάξι, ο οποίος παρκάρει πιο μακριά και αευνόει τους λόγους. Κάθε μέρα λοιπόν πάρει πολλοί κόσμος εκεί, Κωστάρα. Ναι. Οι άνθρωποι αυτοί που πάνε εκεί στην ερωτοσπηλιά και είναι ένα κάρο βενζίνη, χαλάνε ένα κάρο λεφτά σε delivery, σε ανθρώπους που πουλάνε διάφορα προϊόντα στην παραλία, τέλος πάντων κινούν την οικονομία της περιοχής. Και κάθε μέρα, Κώστα, κάθε μέρα όμως, η τροχιά κερατέας γράφει, ορθώς γράφει βέβαια, τα παρκαρισμένα αμάξια που είναι πάνω στον δρόμο, επειδή ενοχλούν τους κατοίκους της περιοχής. Και πού είναι το πρόβλημα. Ο συγκεκριμένος Δήμος, όταν έχει αέριδες, τοποθετεί μπάρες για να μην παρκάρει κανείς, γιατί σε περίπτωση φωτιάς θα θερμίσουμε νέο μάτι. Και σήμερα λοιπόν ήταν κουβενιάρκες ανθρώπους, οι οποίοι συχτήριζαν για ποιο λόγο. Γιατί λέει, δίνουμε ένα κάρο λεφτά, και αυτό που πρέπει να κάνουν το ορθό να μην παρκάρουμε, δεν το κάνουν εξ αρχής. Μας αφήνουν, κάνουμε μπάνιο και μετά μας γράφουν ή μας φέρνουν τις πινακίδες. Δεν ξέρω ποια είναι η παιδιά δεν φέρνει του Μιαούλη, του Μπαγκάκη, του Κετετζόγλου. Θεωρώ όμως δεν φύγουν στις μέρες μας, κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν.
Όταν παρκάρεις το ξέρεις ότι απαγορεύεται το πάρκινγκ. Εγώ το ξέρω και παρκάρω μακριά. Εγώ, ο Γιάννης, έτσι. Ναι. Μου το έχει πει ο Μιαούλης. Το ξέρω, ρε φίλε, παρκάρω μακριά. Δηλαδή δεν έχει μπορεί σήμανση... ο Μαριάκης να μην το ξέρει όμως, ρε φίλε. Δεν έχει σήμανση κάτι ότι απαγορεύεται το πάρκινγκ. Όχι, όχι, δεν έχει τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Μόνο όταν έχει αέριδες βάζουν μπάρα για να μην γίνουμε σαν το μάτι. Πες μου τώρα, ρε Κώστα. Ένας φοβερός άνθρωπος. Αν υπάρχει κανείς που ακούει και έγινε σήμερα χαμός χαμός το σπηλιά, αν υπάρχει κανείς που ακούει, μπορεί να βγει να το πει. Και τώρα σε ρωτάω, ρε Κώστα. Ένας ανθρωπάκος που βγήκε σήμερα και χάλασε ένα πενιντάρικο και του πήραν τις πινακίδες ή τον χάσαν για παράνομη στάθμιση. Πού να αναζητήσει το δίκαιο του, ρε φίλε. Τι να σου πω, αν έχει δίκιο, αν απαγορεύεται όμως το πάρκινγκ. Μα ρε φίλε, από εκεί είναι η διέλευση, είναι ένας δρόμος ο οποίος ανεβαίνει κοστάρα για, να... για αυτούς που μένουν εκεί πέρα, ρε φίλε. Κάποιοι μένουν εκεί. Αν απαγορευότανε, δεν θα μπορούσα να πάω και εγώ στο σπίτι μου. Όχι, δεν σου λέω να απαγορεύεται να περάσει. Μπορεί να απαγορεύεται το παρκάρισμα, αυτό λέω. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, εγώ δεν έχω απαγορευτικό. Uh-huh. Άρα πρέπει να βάλουν κάποια απαγορευτικά. Ναι, η γνώμη σου, ρε Κώστα, για ποιο λόγο δεν το κάνουνε. Τι να σου πω. Η γνώμη σου θέλω. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν οι κανονισμοί για το παρκάρισμα. Σίγουρα υπάρχουν. Μα η αστυνομία ορθώς γράφει, Κωστά. Δεν λέω ότι δεν κάνει λάθος η αστυνομία. Ορθώς γράφει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τους αφήνουν να παρκάρουνε. Και να τους γράψουνε. Ορθώς με γράφεις, ρε φίλε. Έχω παρκάρει παράνομα. Γιατί λες απαγορεύεις άτομος. Ωραία. Γιατί με αφήνεις να παρκάρω τότε. Μα άμα αφού είναι απαγορευμένη στάθμιση δεν σε αφήνει να παρκάρεις. Μα δεν υπάρχει σήμανση. Παράνομα. Δεν υπάρχει σήμανση. Τότε δεν απαγορεύεται, θα πρέπει να στεσβήσουν την κλίση. Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά είναι κανείς, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν ακούει κάποιος, ρε παιδιά, μπορεί να πει. Τέλος πάντων, μην μακρηγορούμε άλλο. Είναι θλιβερό γεγονός γιατί βλέπεις οικογενειάρχες ανθρώπους να συγχυρίζονται με τα παιδιά τους στα παιδιά. Δηλαδή τους πήγε ένα μπάνιο σήμερα 100 ευρώ. Οκ. Παιδιά, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, θα ξαναπούμε. Γεια σου, Μιαουλή. Έλα, φίλε μου, για να είσαι καλά. Πάμε. Λοιπόν, χαίρετε. Μπακάλι Ολλανδίας εδώ. Έλα Γιώργο. Έλα τον Μπακάλι. Τι γίνεται. Έλα τον Μπακάλικο. Τον Μπακάλικο εδώ πέρα. Πώς μας είπε Μπακάλι ο άλλος. Ενώ αυτός που θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος πόνους στο περσινό δεν είναι Μπακάλις. Έτσι. Είναι τρομερή πατέντα αυτή. Φέτος θα πάρει πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός και πόνους στο περσινό και προκαταβολή το επόμενο. Κοίτα, καταρχάς δεν σε είπε Μπακάλι. Είπε ότι έκανες ένα μπακάλικο υπολογισμό, έτσι. Αλλά να ξεκαθαρίσουμε... Ενώ αυτός που πήρε και μπόνους στο περσινό δεν είναι μπακάλικο. Βασικά να ξεκαθαρίσουμε ότι και το μπακάλι δεν είναι κακό, έτσι. Δεν είναι. Δεν είπα εγώ, γι' αυτό είπα και εγώ. Γι' αυτό αυτοσαρκάζομαι εδώ πέρα και λέω ότι μπακάλικο Ολλανδία. Κακό είναι. Δεν είπατε μα, δεν είπατε τίποτα. Δεν θέλω να σε κόψω, αλλά έτσι από ενδιαφέρον. Πώς πάνε τα πράγματα. Βελτιώθηκε καθόλου η κατάσταση. Μια χαρά είναι άμα ακούσε εμένα να τσιτώνουμε όλα καλά πάνε. Ωραία. Οπότε συνέχισε. Στους γνωστούς ρυθμούς σου. Ακριβώς. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Μας είπε κάναμε τους συλλογισμούς. Κοίταξε, η δουλειά τελικά είναι αφού δεν υπήρξαν και τα 20 χρόνια της παράγκας. Δεν υπήρξε τίποτα και αυτό το σωματείο Ολυμπιακός είναι ένα αγγελικά πλασμένο σύμπαν το οποίο κακώς ας πούμε όλοι μας τόσα χρόνια ο καθένας από την πλευρά του ας πούμε βλέπαμε φαντάσματα. Αυτό καταλαβαίνω τελικά ότι εμείς όλοι που διαλέξαμε να γίνουμε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Άρης, Λάρισα, Όφη, οτιδήποτε, λάθος κάναμε. Να γίνουμε Ολυμπιακοί, να ευθυμίσουμε ρε παιδιά. Να λύσαμε το πρόβλημα της ζωής μας, να γίνουμε Ολυμπιακοί. Ξέρεις τι ωραίο είναι να βγαίνεις με αυτήν την αλαζονία στα ραδιόφωνα και να ζητάς και τα περσινά και τα προπέρσινα και να ζητάς και τα επόμενα, χαίρεο Κέσσαρα Μαρινάκι, να βγαίνεις με αυτή την αλαζονία και να κάνεις πασαρέλα τους ποδοσφαιριστές των 25 ετών. Εγώ πήρα Ριβάλτα, ρε. Πήρα Τζιοβάνι, ρε. Εσύ τι πήρες, ρε. Αυτή την αλαζονία, την απίστευτη που βγαίνουν κάθε φορά και μας μετράνε τα πρωταθλήματα σαν τα προβατάκια 1, 5, 10, 15. Ξέρεις, κατεβάσαν και application τώρα στα κινητά που λέει Ολυμπιακός μετρήστε μέχρι τα 45, 46, 44, 48 να ευθυμίσουμε όλοι μαζί. Βγαίνει και application Ολυμπιακός για να ευθυμίσουμε ρε παιδί μου όλοι μαζί. Είναι ο πρώτος ο ακροατής, είναι για μένα το δείγμα, το επιστεύγασμα της επιστροφής στην κανονικότητα. Αυτός είναι Ολυμπιακός
Αυτή είναι η νοοτροπία. Είδατε τι είπε στο τέλος. Αποχαιρετήστε το περσινό πρωτάθλημα. Αυτοί ονειρεύονται πρωταθλήματα με κάθε τρόπο. Αρκεί να αυξάνονται στα δάχτυλά τους, το 44, 45, 46, 47 έχουν μάθει να μετράνε και να ευθυμούν. Άλλο τίποτα δεν ξέρουν να κάνουν. Αυτή είναι η υπόθεση. Θέλουν και το περσινό του κατά τα άλλα χαλίφι πάω που διέλυσε το σύμπαν και το ποδόσφαιρο, τόλμησε και πήρε ο Χαλιφάκος ένα πρωτάθλημα και έχετε λυσάξει, έχετε τα ρούχα σας έχετε σκίσει. Και αυτό το πρωτάθλημα που χτίσαμε αίμα να το πάρουμε, γιατί μόνο αίτητο μπορούσαμε να το πάρουμε, αλλιώς δεν γινόταν. Και αυτό θέλετε να το πάρετε πίσω. Μα τόσο αχόρταγοι είστε ρε. Τόσο αχόρταγοι. Ήρεμα Γιώργο, ήρεμα. Γιώργο, σε βλέπω σε μεγάλη φόρμα, οπότε μήπως έχουν βρει και το εμβόλιο στην Ολλανδία και δεν μας το λέτε. Δηλαδή, εγώ... όταν ο πρώτος μου βγαίνει με το καλύτερο ξέρεις ποιο είναι να το αποκαλύψω να στον Μπαγκάκη και στον Κετσετζόγλου. Εγώ σε έχω και φωτογραφία τώρα και σε βλέπω. Εγώ είδα φωτογραφία με κύπελα, το βλέπω. Χαμός. Έτσι, έτσι, να με βλέπετε ακριβώς, Λοιπόν, μα με έβγαλα από τα ρούχα μου ρε φίλε, δηλαδή είναι αδιανόητο. Το καταλάβαμε Γιώργο. Ο άνθρωπος μας ακύρωσε, μας έβγαλε όλους άκυρους, Παναθηναϊκούς, αεξίδες, παωτό, δεν υπήρξε τίποτα. Καμία παράγκα, όλα αγγελικά πλασμένα, μετρήστε αγόρι μου, μετρήστε παλικάρια μου, 1, 2, 10, 15, 25, 40, 40, ξέρετε... Στο application μπορούμε να παίξουμε και κρυφτό, ξέρετε. Πώς λέμε 5, 10, 15 και έξω και φτύνω. Παίζουμε και κρυφτό δηλαδή. Είναι το application του Ολυμπιακού. Ευτυχείτε κόσμε. Γιώργο, πάμε για διάγγελμα. Επιστροφή στην κανονικότητα. Ηρέμησε, Γεργάρα. Πάμε δυνατά. Ξέρεις, όλες τις ομάδες έβγαινε. Ξέρεις, να μεταφέρει κλίμα ρε παιδί μου, τι γινόταν εκεί στα Γερμανικά. Σήμερα μάρσαρε. Για αυτό το ρώτησα να τον είδα σε φόρμα. Ότι επέστρεψε κανονικά. Οπότε, οκ, πάμε παρακάτω. Πάμε, χαίρετε. Και η Ολλανδία σε καλό δρόμο, λοιπόν. 95, 79, 283, 284 και 285. 285 το τηλέφωνο. Χαίρετε. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια. Είμαι στον αέρα. Ναι, ναι. Κατευθείαν. Ναι, μ' αρέσει αυτό. Δεν θα σε κλείσουμε, να σε πάρουμε μέσα. Πάμε. Όχι, περίμενε. Δεν έχω ξαναπάρει ποτέ, πρώτη φορά παίρνω. Α, οκ. Άκουσα τον προηγούμενο ακροατή του ΠΑΟΚ τώρα που φώναζε. Εντάξει, εκφράσει. Μα την Παναγία με έσκασε. Σας ακούω. Ακούστε τι συμβαίνει. Άκουγα Σπόρ 24 πιο παλιά. Ανοιχτά, σας το λέω ξεκάθαρα. Καλά, εντάξει. Καλά, δεν είναι. Έβγαινε. Δεν αποκαλύπτει ένα ποινικό αδίκημα. Όχι, 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 ακούστε λίγο. Γιατί ήταν ψηλό να πω Ολυμπιακό σταθμός. Άντε να το πω έτσι. Και έβγαινε και ήταν κακόμοιρος. Κακομοίρης. Και τώρα στο Σπορ FM τώρα και σε εσάς. Βγαίνει και κράζει όλους τους Ολυμπιακούς. Βγαίνει πάρα πολύ καιρό σε εμάς και είναι πάντα ο ίδιος. Όχι, είναι ο ίδιος. Έχει πάρει ένα αέρα γιατί εκεί στο Σπορ 24 τον κόβανε λίγο τον αέρα. Αλλά σε εκεί τον αφήνετε και τα χώνει ανοιχτά. Και δεν τρέχει τίποτα. Έχω βγει από τα ρούχα μου έτσι. Δηλαδή στο Σπορ 24 δεν του κάνανε. Για πες μας ρε φίλε να μένουμε. Τίποτα. Το ψιλοκόβανε όταν... Δηλαδή. Πώς τον πετσόκοψε εσύ. Μα είναι η κατάσταση τώρα αυτή. Εγώ που τώρα έκανα. Φίλε, έχεις ακούσει ποτέ να είμαστε εγώ με τον Τζατάλη και το Γιώργο στον αέρα. Μόνο παγκόσμιος πόλεμος δεν έχει γίνει. Ναι. Και καλά τώρα έκραζε έναν προηγούμενο ακροατή. Εγώ δεν έχω ακούσει τον προηγούμενο. Τι είναι αυτά που κράζει όμως και λέει. Τι είναι αυτά που κράζει. Άμα δεν έχεις ακούσει, ρε φίλε. Επειδή τον έκραξε όμως πρώτος ο άλλος ακροατής. Γι' αυτό άρχισε και αυτός να λέει. Και μίλησε και προσωπικά. Για τον Ολυμπιακό όμως τι είναι αυτά που λέει. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Τι είναι αυτά που λέει για τον Ολυμπιακό. Τι παράγεται, από πού έχει στοιχεία που τα λέει όλα αυτά, τι είναι αυτά που λέει. Τι στοιχεία, τι εννοείς να έχει στοιχεία. Τι παράγεις, όταν λέει τη λέξη παράγκα, Ολυμπιακός παράγκα, έχει βγει από τα ρούχα του, τι πράγμα ήταν. Καλά, ο μόνος είναι που λέει για παράγκα ρε φίλε. Όλοι, τόσα χρόνια δηλαδή δεν είσαι ακούσει τη λέξη, τώρα την άκουσες. Ναι, με τι στοιχεία όμως κάθεται και τα λέει αυτά. Τι στοιχεία, δηλαδή, με αυτά που έχουμε δει 20 χρόνια, τι στοιχεία να έχουμε. Α, και εσύ είσαι υπέρ αυτού, έτσι. Δεν είμαι υπέρ αυτού, λέω αυτό που λέω. Αλλά εκπλήσιασε που ακούς τη λέξη παράγκα, δηλαδή είναι τρομερό αυτό, έτσι. Τι παράγκα, τι είναι, τι εννοεί παράγκα. Έχει βγει αυτός που είχε πει παράγκα και το έχουμε τώρα και το λέμε. Τι πάει να πει. Μάλιστα. Όχι, εγώ εκνευρίστηκα, δηλαδή πήρα το τηλέφωνο, το σήκωσα έτσι απότομα, δεν έχω ξαναπάρει ποτέ σε σταθμό.
με έσκασε αυτός ο προηγούμενος. Ναι, όπως είδες και εμείς τον κλείσαμε όμως. Όταν φόρτσαρε πολύ, κλείσαμε. Εντάξει, γιατί δεν τον κλείσαμε. Εντάξει, είπαμε. Γιατί κόμπλεξ έχει φάει με τον Ολυμπιακό. Φίλε, αυτά ξέρεις είναι ένας φαύλος κύκλος. Όταν βγαίνεις κάτι στα άκρα, εσύ εκνευρίσκεσαι από αυτόν, αυτός εκνευρίσκεται από τον προηγούμενο, ο επόμενος εκνευριστεί από σένα και πάει κάπως έτσι. Όταν λοιπόν έχεις αυτό το σκεπτικό, πρέπει να το δέχεσαι κιόλας. Ναι, εγώ δεν λέω να εκνευριστεί κάποιος από μένα. Με τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν αυτά. Τι είναι αυτά που έλεγε ο Ολυμπιακός? Γιατί είχε παράπονα από τον Ολυμπιακό. Αυτό λέει, δεν είναι κρυφό. Και ο άλλος φίλος είχε παράπονα από τον Πάοκ. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, οκ, πάμε παρακάτω. Συνεχίζω. Έγινε, φίλε μου. Να σε καλά. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Φίλε, κοιμηθιές? Όχι. Λέω και εγώ, σαν ροχαλιτό άκουσα κάτι. Τι έγινε? Με τόση ένταση στο στούντιο. Εντάξει, το είπες και λίγο απότομα το όχι, οπότε μπορεί να ήταν και από το ξύπνημα. Όχι ρε, καραμέλα έχω στο στοματίνα. Μου είχε τύχει εμένα να το παίζω έτσι, ξέρεις ότι όχι, εγώ δεν κοιμόμουν προς το... Εσύ είσαι ήρεμος. Εγώ δεν μπαίνω κοιμισμένος ποτέ στο Sport FM. Έτσι. Και μάλιστα σας έχω χαρακτηρίσει ξελογιάστρες, γιατί εάν κλείσω το ραδιόφωνο μπορώ να κάνω πολλά πράγματα και να κοιμηθώ κιόλας. Αν το ανοίξω τώρα, τέλος, μέχρι τις 2. Ό,τι και αν γίνει. Ακόμα και αυτός που δεν αντέχω ακούω. Εσύ ενοχλήθηκες από κάποιον ή είσαι cool, πήρες έτσι? Φίλε, εγώ είμαι φιλάθλος, δεν είμαι... Εγώ είμαι, κοίτα, από μικρός Πανάθα και όταν η Ξάνθη ανέβηκε στην πρώτη εθνική τότε, μάρκαρνα τον Κερκίδα, όπως μαρκάρουν όλοι οι φίλαθλοι, ξέρεις, τα βάζεις με ένα παίκτη να τον εκνευρίσεις, όποιος πέρναγε, δεν είχα θέμα. Τώρα, όταν παίζει Ξάνθη, είμαι με Ξάνθη. Τα κάνω. Ωραίος. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Παναθηναϊκός πώς έγινες? Όχι ότι είναι έτσι... Όχι, όπως γίνονται όλα τα παιδιά, ρε. Mm-hmm. Τότε την περίοδο που είμαι εγώ, τώρα είμαι 58, έτσι. Για σκέψου 16, 15, μικρή, 8, 10 χρονών πιτσιρικάδες στο χωριό. Ήταν κάποιοι μεγάλοι. Ξέρεις, τότε δεν υπήρχαν και λεφτά. Σου λέγε πάνε πάρε με τσιγάρα και σε έδινε και 2 ευρώ. Θα γίνεις όμως Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός σήμερα. Σε δώρο δόξα δηλαδή. Λίγο δύσκολο 2 ευρώ. Εντάξει, λέμε τώρα. Που λέει ο λόγος. Αλλά τελικά γίνεσαι πιτσιρικάς. Αν γίνεις κάτι μετά τελείωσε. Ναι, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου Παναθηναϊκό. Κάπου εκεί στα 10 και μετά δεν έχω αλλάξει. Και τώρα Παναθηναϊκός είμαι. Όταν παίζει Παναθηναϊκός με άλλη ομάδα είναι Παναθηναϊκός. Τι θα κάνω? Αλλά με την Ξάνθη είσαι Ξάνθη, ε. Ναι, δηλαδή, να σου πω κάτι, και μ' ακούνε και φίλοι της Ξάνθης, το ξέρουν. Όταν η Ξάνθη είχε θέμα και έπρεπε να κερδίσει τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ, όποιον και να ήταν, την ΑΕΚ και την περίοδο, ήμουνα με την ΑΕΚ. Όταν όμως έπαιζε, ας πούμε, την ΑΕΚ με την Ξάνθη, όταν έπαιζε, ας πούμε, Παναθηναϊκός Ξάνθη και έπρεπε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα ή κάτι τέτοιο, με τον Παναθηναϊκό ήμουνα. Αν η Ξάνθη δεν είχε και τίποτα να κάνει. Το πήρα. Ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή και όταν παίζουν μπάλα θέλω να βάλει πρώτο γκολ ο ένας και μετά με τον άλλον. Γιατί έτσι θέλω, σαν φύλατος. Πάντως ένα από τα πιο κρίσιμα παιχνίδια της ιστορίας Ξάνθης ήταν με τον Παναθηναϊκό. Τότε που κέρδισε και πήγε στον Παράζ, αν θυμάσαι. Και έμεινε τελικά στην Αλφαεθνική. Που νίκησε 3-1. Πόσο? 3-1 είχε νικήσει, ήταν τελευταία αγωνιστική ή προτελευταία, αν θυμάμαι καλά. Καλά, κοίτα, εγώ θυμάμαι πολλά μάτς εδώ και ένα από τα μάτς που θυμάμαι είναι... Το 14 πρέπει να είναι αυτό που σου λέω. Τη χρονιά τελευταία που... ήταν, εντάξει. Που έπαιξε ξανά την Παράζ για να μείνει. Το θυμάμαι αυτό, έχω πάει φίλε για την Ξάνθη, την περίοδο που σου λέω αυτή, να πήγα και σε ένα μάτς μέσα στο γήπεδο του Άρη που παίζαμε τον Ηρακλή και παρακαλούσαν να πετάξουν την μπάλα έξω παίκτης. Ο Δημόπουλος, διάφορα τέτοια, τα έχω ζήσει, εντάξει. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι μία. Εγώ θυμάμαι μια ματσάρα με τον Παναθηναϊκό εδώ μέσα, που τελειώνει το μάτς και κρεμάει με ένα σούτο ο ψηλός αυτός, δεν θυμάμαι την Κοζάν, ήταν που είχαμε ένα σεντερφοράρα, μετά έφυγε, Έλληνας. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και κρέμασε τον Μπολωνό τερματοφύλακα. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ο Χαρλαμπίδης, ποιος? Ποιος, ποια εποχή? Για ποιον λες? Για Θεμηθείο Κυριάκος από μέσα λες? Ναι. Ποιος? Ναι ρε, ο ψηλός ρε πέντα, πήγε στον Άρη αυτός. Ποιον λες? Ο ψηλός της Ξάνθης. Ο Λαμπριάκος, ο Λαμπριάκος. Ο τερματοφύλακα λες τώρα. Όχι, ανάποδα πήγε ο Λαμπριάκος. Όχι, σεντερφόρ της Ξάνθης που κρέμασε τον τερματοφύλακα λέω. Ψηλός ήταν κάπου από εκεί, από Κοζάνη, από εκείνη την περιοχή ήταν. Και μετά πήγε Άρη.
ξαναγύρισε μετά από κάποια χρόνια. Κυπαρίσεις. Πώς? Ο Κυπαρίσεις, ναι. Θωμάς. Κυπαρίσεις ήταν, Κυπαρίσεις. Και μπορεί να παίρνωσε με τον Λαβιάκο να τον πήγα ανάποδα, αλλά σας τον είπα τον Κυπαρίση. Ναι, τον είπες. Ωραίες εποχές ήταν τότε, εντάξει. Τότε έβλεπα κιόλα, τώρα δεν βλέπω, εντάξει. Εγώ έχω ζήσει την Ξάνθη τα τελευταία χρόνια, έγινα πιο πολύ με την Ξάνθη, γιατί ήταν και ο μικρός μου εκεί, από 8 χρονών, mm-hmm. μέχρι τα 16 του. Μετά έφυγα από εκεί, και μου κάθε μέρα εκεί, πρωί, βράδυ, μεσημέρι. Γιατί κάναν προπονήσεις και τέτοια. Και ήμουν και πολύ φίλος με... πολλά παιδιά η Ξάνθη. Πολλά και, και να σας πω ότι παιδιά εκείνη η ομάδα που ήταν ο Πιτσιρικάς, ο γιος μου, ο οποίος δεν ήταν από τα ταλέντα, αυτή, ήταν λίγο δουλευταράς, ήταν δουλευταράς, δεν έχανε τίποτα προπόνηση. Είχε πολύ καλά παιδιά τα οποία όλα τα κατέστρεψε η Ξάνθη. Η Ξάνθη τα τελευταία χρόνια δεν κάνει τίποτα, το έχουμε ξαναπεί. Όλα τα παιδιά αυτά καταστράφηκαν. Και μάλιστα όχι, είναι κρίμα πραγματικά, γιατί τόσα παιδιά που να πηγαίνουν εκεί και η Ξάνθη τα τελευταία χρόνια το γύρισε πολύ στους ξένους. Ο τεχνικός διευθυντής θέλει αυτό. Ο οποίος ήταν και φίλος μου. Εγώ δεν κρύβω ποτέ την αλήθεια. Ο Παπαδημητρίου. Γιατί υπήρχε ένα παιδί που λεγόταν Μελισσόπουλος που το χαλβαδιάζαν πολύ. Το θυμάμαι. Ναι, θυμάσαι έναν ακόμα που ήταν και έτσι τα λέγαμε μαζί να τον πάρετε, που ήταν δύο αδέρφια. Ο ένας τελικά κατέληξε μια χρονιά έκανε παιχνιδάρες πιτσιρικάς. Ναι, ξέρω ποιο. Δεν μπορώ να θυμηθώ τον όνομα. Εγώ δεν μπορώ, είναι δύο αδέρφια αυτοί. Ορφανίδης. Ο οποίος τελικά αυτό κατέληξε. Τον είχα δει σε ένα παιχνίδι πρώτη φορά που τον είδα και τρελάθηκα εσύ. Ριχτούρα ήταν. Δεν έπαιξε τον κατέστρεψε, ξέρεις γιατί. Γιατί ήθελε να πάει, γύρισε από την εθνική, τους μικρούς της εθνικής και λέει θέλω να πάω μια εβδομάδα διακοπές με την κοπέλα του. Και του λέει στην ηλικία σου δεν πάνε διακοπές και όχι θα πας, δεν θα πας και όχι θα πας, δεν θα πας και τον κατέστρεψαν. Και τον κατέστρεψε αυτός, έτσι. Εγώ σου λέω δεν τη χειρίστηκαν καθόλου σωστά. Είχα έναν πολύ καλό υπεύθυνο στα τμήματα, το λέγανε Σαββίδη αυτόνα, ο οποίος μετά... τώρα κολλάει, γελάω γιατί... Α, για το Σαββίδης λες. Καμιά σχέση όμως. Είχες χωρίσει δηλαδή παντού. Ναι, ναι. Αυτός ο Σαββίδης ήταν παιχτούρα και είχε τραυματιστεί από μικρός και έγινε τεχνικός και είναι ο ένας άνθρωπος που έχει καθιερώσει αυτά τα εργομετρικά στην Ελλάδα. Έχει κάνει σε πολλές ομάδες. Δεν θυμάμαι τώρα αν ήρθε και Παναθηναϊκό νομίζω κάποια περίοδο. Πήγαινε με την ομάδα του και έκανε εργομετρικά στους παίκτες. Πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και τώρα είναι πάλι εδώ στα τμήματα. Ξαναήρθε. Πολύ ωραίος κύριος. Τέλος πάντων, τα λόγια είναι φτώχεια. Έπαθα πλάκα με τον αυτόν όπως δεν ζωντάνεψε ο τέτοιος. Ο Γιώργος, Ολλανδός. Ναι. Άρχισε να μην τον απασχολεί πλέον τι γίνεται εκεί. Λοιπόν, εγώ έτσι πήρα να σας πω μια καλησπέρα. Να είστε καλά, φίλε. Να είστε καλά, παλίκαρη. Και πάντα εκεί σε πάλξες. Άντε να πάμε στην καθημερινότητα. Να είστε καλά, Λαμπρινός. Καλά. Πριν την καθημερινότητα, επιστρέφουμε. Στο κοντρόλ και στις πάσες ο Μιαούλης, Πετετζόγλου και Μαγκάκης. Πάμε να δούμε τον επόμενο φίλο. Γεια σας. Ναι. Χαίρετε. Ναι. Εγώ είμαι. Εσύ ναι. Θοδωρής από Περιστέρι. Γεια σου Θοδωρή. Λοιπόν, εγώ βασικά εντάξει, εγώ πιο πολύ ακούω, δεν παίρνω τηλέφωνο. Αλλά τώρα διάκουσα τον Γιώργο από την Ολλανδία. Εντάξει, ο Γιώργος είναι δικός μου, Ξέρεις τι, όχι. Κοίτα, και εγώ μπορώ να μιλήσω με το πνεύμα του, χωρίς να βρίσω, okay. Αλλά ξέρεις, δηλαδή τώρα, δηλαδή δεν μπορεί να μας κάνει και το ασπρομαυρό και εντάξει, σε κάποια παιχνίδια ας πούμε μπορεί να βιλωθεί και ο Ολυμπιακός. Όπως και στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ας πούμε, εντάξει. Αλλά αυτό δεν ανέρει ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε ομαδάρες ας πούμε ή δεν έφερε παίξεις. Δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ έπαιζε με Τόργκελε, Γιασεμί, Γιασεμάκη και Αθανασιάδη και ο Ολυμπιακός έπαιζε με Τζιοβάνι, Ριβάλντο, Γκαλέτη και δεν συμμαζεύεται. Κοίτα καταρχάς ο ΠΑΟΚ ρε παιδί μου δεν ήταν και διεκδικητής εκείνα τα χρόνια. Ποτέ, μπράβο. Άλλο, εντάξει αυτό είναι άλλο. Δηλαδή και η ΑΕΚ άμα το σκεφτείς παιχταράδες είχε και Σκόκο και Μπλάνκο και πολλά όπως και εκεί, δηλαδή η ΑΕΚ ήταν ανταγωνίστρια πολλές φορές με τον Ολυμπιακό. Όπως το 2002 ας πούμε που είσαι στην ισοβαθμία και αυτά. Αυτό βασικά θέλω να πω, εντάξει ότι ήταν λίγο επιθετικός και δηλαδή μιλάγε λίγο. Έχεις δίκιο, εγώ το...
Και ο Παναχαίρη τώρα. Εντάξει, άμα μιλήσει και ο άλλος Ολυμπιακός που δεν τον άκουσα όντως, αν μίλησε έτσι. Εντάξει, δεν θέλει, δηλαδή και εντάξει. Στην αρχή, άμα γίνει λίγο προσωπικό, μετά μπορεί να ξεφύγει και ο άλλος και εντάξει, δεν είναι σωστό. Αλλά, τώρα ενώ γνωριζόμαστε εδώ πέρα, γνωριζόμαστε με την έννοια ότι μιλάνε τα παιδιά κάθε μέρα, οκ. Okay. Μα εντάξει και λίγο αντικειμενικό, δηλαδή τώρα δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει και το άσπρο μαύρο, α πούμε, δηλαδή ότι. Αφού καλός κακός. Τις περισσότερες χρονιές είχε καλύτερη ομάδα ο Ολυμπιακός, δηλαδή καλά δεν το συζητάμε τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ ήταν ανύπαρκτος, πάντα σχεδόν. Και αν θέλουμε να το πάρουμε, δηλαδή και σε όλα τα σπόρα το πάμε έτσι, έτσι. Δηλαδή, δηλαδή δεν μπορεί να συγκριθεί το Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, καν. Λοιπόν και τέλος πάντων κάτι άλλο, τελικά θα αρχίσει το πρωτάθλημα, έτσι, κανονικά, ε. 6 με 7, ναι. 6 με 7, εντάξει, θα τα δούμε λίγο μπαλίτσα γιατί... Λοιπόν, εντάξει παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά, καλό βράδυ. Next one, πάμε. Πάμε. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Ναι. Γεια σου Κώστα και στους δύο Κώστες. Γεια σου, Νίκο, Πάνος. Πάνος Παλού Φάρου, Παναμαϊκός. Γεια σου, γεια σου, Πάνο. Νίκο, τι κάνεις, καλά. Καλά, δε μου εσύ. Εδώ. Ωραίος. Στον αγώνα. Εντάξει, στον Παναμαϊκό δεν έχουμε και πολλά θέματα. Λίγα, δηλαδή, και... Ναι. Όχι, πάρα, δεν έχει πολύ επικυρότητα. Όσο έχει, είχε, έχει σημαντικά. Θέματα, λίγα αλλά σημαντικά. Ναι, θέλω να ρωτήσω για, το, για την περίπτωση του Βοτανικού. Για το. Ο Ιούνιος τώρα είναι ένας. 35ου και μετά θα μάθουμε αν πρόκειται να γίνει κάτι παραπάνω ή θα μείνουμε στα χαρτιά. Από ό,τι έχω μάθει. Δηλαδή ή θα το κλείσουμε όλο τόσο γρήγορα, κεφάλι... δηλαδή, τόσο γρήγορα θα κρυθεί. Ναι, ναι, όχι, μιλάνε για να καταλάβω, αυτά, για να καταλάβω, ή θα το κλείσουμε οριστικά το κεφάλαιο Βοτανικό. Όχι, όχι, ή θα σε τι τρενάρει... αφορά, πρόσεξε, δεν λέω, ναι, ναι, έχει κάνει δίκιο, έχει δίκιο να το διευκρινίσω. Δεν λέω γενικά για το κεφάλαιο Βοτανικό, λέω 35ου για την Αμερικανική εταιρεία. Α, για τη Heinz. Που έχει βρει η Heinz και την έχει βάλει στο παιχνίδι για να μπει να πάρει την ονοματοδοσία. Και το κατασκευαστικό κομμάτι, αυτή η εταιρεία, όχι συνολικά το έργο του Βοτανικού, που ανά πάση στιγμή μπορεί να βρει κάποιο χορηγό, εάν και εφόσον κάποιος είναι μπροστά, αυτή η εταιρεία θα μάθει μετά στις 35ου αν θα διαφερθεί ή όχι. Και πιστεύω ότι με λίγη τύχη ή πολύ τύχη, μέσα στην εβδομάδα και λίγο μετά μπορεί να βρει κάποιο χορηγό. Συγγνώμη, για να καταλάβω, θα αναλάβει το κατασκευαστικό, θα είναι ο ανάδοχος του έργου και καλά. Θέλει να πάρει το κατασκευαστικό κομμάτι όλο. Όλο και να πάρει και την ονοματοδοσία του γηπέδου. Αυτό συζητά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα δοθεί το όνομα του γηπέδου στην ναι, εταιρεία. Αυτό θέλει, αυτό θέλει, δεν ξέρω που θα καταλήξουμε, δούμε. Και το κατασκευαστικό κομμάτι είναι η κατασκευή όλου του γηπέδου. Το όλο αυτό το real estate, δεν θέλω να το πάρει. Όλο το γήπεδο θα κατασκευάσει. Ναι, όλα τα πάντα. Ναι, αυτή τώρα με θέλει κάποιες εγγυήσεις, θέλει μερικά κεφάλαια, με εγγυήσεις από την κυβέρνηση, με χρηματοδοτήσεις από την τράπεζα. Κοίτα, εμείς γράψαμε το όνομα. Γράψαμε το ρεπορτάζ ότι υπάρχει αυτή η εταιρεία. Μας το επιβεβαίωσαν και κάποιες κυβερνητικές πηγές και από εκεί και πέρα μπορώ να σου πω ότι παίζει σίγουρα. Τώρα, τι θα γίνει όμως, το αν θα γίνει ή όχι, και επειδή ξέρεις ότι ο Βοτανικός είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, γιατί ακούς πολλά κεράσια κρατάς πάντα μικρό καλάθι, το με την ταλαιπωρία που έχει φάει ο κόσμος τόσα χρόνια. Οκ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να καταγράφουμε και τις απόψεις μας. Το λέμε, το κρατάμε και θα δούμε. Μπορεί να γίνει, μπορεί και όχι. Δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, αρρωγός θα είναι για τώρα π.χ. η περιφέρεια, ο Δήμος... Αυτοί θέλουν πολύ. Και επίσης, άμα δεις τα σημάδια των καιρών που λένε, το ότι βγαίνει ο, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, του εκπροσώπου, αυτή, του εκπροσώπου της Χάινς και λέει ότι θέλουμε να το σπρώξουμε το θέμα, και το ότι βγαίνει ο Μπακογιάννης και κάνει αισιόδοξες δηλώσεις και μέσω κορονοϊού κιόλας. Δεν είναι τυχαίο, εντάξει, κάποια προσπάθεια. Δεν είναι τυχαίο γιατί μετά δεν το μάθαμε και... Και η κόρη του Δωμάζου έχει, που είναι δημοτικό σύμβουλο. Η κόρη του Δωμάζου το έχει πει ότι είναι αισιόδοξο ότι θα γίνει το γήπεδο και όλοι, κανείς δεν θέλει να μιλήσει. Και ξέρεις γιατί δεν θέλουν να μιλήσουν. Γιατί εάν γίνει αυτό, όλοι αυτοί για την ιστεροφημία τους αφήνουν μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Αν δεν γίνει, θα γυρίσει ο κόσμος που έχει ταλαιπωρηθεί και θα πει πάλι, άντε πάλι τα ίδια μας λέγατε κτλ. Οπότε το κρατάνε πολύ κάτω την μπάλα και αν υπάρξει κάτι θα το βγάλουν. Απλά εμείς βγάλαμε για να κάνουμε κι εμείς τη δουλειά μας ότι υπάρχει αυτή η εταιρεία. Αυτή η Heinz είναι αυτή που έχει βλακεί, είναι μέτοχος στη Λίβερπουλ. Η Heinz είναι αυτή η εταιρεία Liverpool. Που έχει πάρει πολλές δουλειές στην Αθήνα, επιχειρηματικές, κατασκευαστικές, αλλά πρόσεξε, η εταιρεία που έχει φέρει, δεν είναι, που έχει φέρει για να λάβει αυτό το έργο δεν είναι η Heinz. Είναι άλλη εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων. Υπήρχε και μια ασιατική που αποχώρησε, που τη έμαθα, και δεν έχει σχέση με τους Κινέζους, τους γνωστούς που ακούσατε. Υπάρχει μια ασιατική. Αυτό.
Η Χάιντ ουσιαστικά δεν έχει ενδιαφερθεί για να αγοράσει Παναθηναϊκό. Αφορά μόνο το. Έχει ενδιαφερθεί να μπει μπροστά. Να μπει, όχι ποτέ. Έχει ενδιαφερθεί να μπει μπροστά για να γίνει το εμπορικό και να βρει και κεφάλαια. Μάλιστα. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή θα θέλει τώρα κάποιες εγγυήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά, τώρα μην το ψάξεις παραπάνω. Η ουσία μετράει. Η ουσία είναι ότι θα μπουν οι άνθρωποι. Όχι, θα δούμε. Μετά στις 35. 35 είναι η ημερομηνία. Ναι, είναι η ημερομηνία που μάθαμε εμείς. Ότι... υπάρχει περίπτωση να γίνει καθυστέρηση μετά στις 35 και καθυστέρηση που να ξέρεις αυτά. Αδελφέ, τώρα δεν είμαι τσέπη του στο μυαλό του. Μπορεί, ξέρω να έχει καθυστέρηση, αλλά δεν νομίζω. Νομίζω θέλω να το σπρώξω το θέμα γιατί περνάει ο καιρός και αντιλαμβάνεται ότι ο περνάει ο καιρός δίνει το θέμα. Καταλαβαίνεις. Μεγάλα σίγουρα. Πέραν αυτών έχουμε κάτι άλλο σχετικά με τον Παναθηναϊκό όσον αφορά κάποια σενάρια που έχουν ακουστεί. Διοικητικά. Ναι. Κοίτα, εγώ επειδή όλο αυτόν τον καιρό εντάξει δεν τα λέγαμε και συνέχεια, τα είχαμε πει τα παιδιά το πρωί στην εκπομπή. Η αλήθεια είναι, ρε φίλε, ότι δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ μιλώντας με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ή γύρω-γύρω κάποιους άλλους ανθρώπους ότι παίζει κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν θα σου κρύψω, ότι υπάρχουν κάποιοι πέρα από τα δημοσιεύματα ναι. που επιμένουν. Κοίτα, αυτό που μπορώ να σου πω σίγουρα, από ό,τι έχω μάθει, είναι ότι δεν έχει πουληθεί πουθενά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Αυτό μπορώ να σου πω σίγουρα. Καμία σχέση, δεν είπαμε αυτό. Ναι, δεν λένε, και αυτοί που το πιστεύουν δεν λένε ότι αυτό, έχει γίνει κάτι τέτοιο τώρα. Έχει υποθεί και αυτό. Θα σου πω κάτι γιατί είναι κάποιοι που αυτή τη στιγμή τώρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού ξέρει τι. Προσέξτε τώρα, επειδή μιλάμε πρόκειται για. Ξέρετε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Θα σου πω πώς είναι τώρα η ψυχολογία του κόσμου, του Παναθηναϊκού. Αυτοί λένε ότι επιμένουν και εμένουν ότι θα γίνει η πώληση. Μακάρι να κάνουμε λάθος το ρεπορτάζ. Θα σου πω τώρα πού είναι. Κάποιοι ακούνε αυτούς που επιμένουν ότι θα γίνει η πώληση. Mm-hmm. Κάποιοι από οι ίδιοι, mm-hmm. από αυτούς που ακούνε, οι ίδιοι ακούνε και από την άλλη πλευρά από το ρεπορτάζ ότι δεν θα γίνει η πώληση. Και σήμερα έχω κάποιες πληροφορίες που μπορεί να βγουν άλλα δημοσίευματα. Κοίτα. Λοιπόν, ναι. Ναι, ότι μπερδεύει το κόμμα αυτό δεν θες να μου πεις. Πρόσεχε να δεις. Αυτοί που πιστεύουν θα γίνει η πώληση έχουν οριοθετήσει και ημερομηνία. Οι άλλοι ρεπορταζιακά τώρα ο κύριος ημερομηνία. Μέσα Ιουνίου. Μάλιστα. Ναι. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι εάν. Ξέρεις γίνει... ο κόσμος τώρα θα πει. Να δω ποιος θα έχει δίκιο. Έτσι θα πει ο κόσμος. Ρε φίλε, δεν είναι θέμα δικιά του να σου πω. Είναι τα πράγματα πολύ απλά. Στο μυαλό του κόσμου καμιά φορά μπερδεμένα. Θα σου πω λίγο τι γίνεται. Όταν είσαι δημοσιογράφος, μαθαίνεις ένα τέτοιο θέμα. Κάποιος σκίζει ή διαρνεί τα ημάτια του ότι ισχύει. Οκ. Okay. Ναι. Ωραία. Αφού λοιπόν ισχύει, θα το μάθουμε. Γιατί εμάς η πληροφόρησή μας στον Παναθηναϊκό χτυπιόνται. Γιατί εσύ τι θα κάνεις, θα πας να ρωτήσεις. Τι πηγές σου θα το ψάξει λίγο παραπάνω. Στην κυβέρνηση ρωτήσαμε, δεν μας το επιβεβαίωσαν. Στον Παναθηναϊκό ρωτήσαμε, δεν το επιβεβαίωσαν. Οκ, okay, μπορεί να παίζει. Τι να σου πω, δεν μας το επιβεβαιώνουν μας. Μακάρι οι άνθρωποι να έχουν το ρεπορτάζ και μακάρι. Εγώ δεν είμαι ανταγωνιστικός. Κάποιες φορές μπορεί να μην τα μάθει όλα τα πράγματα, δεν είμαστε παντογνώστες. Μακάρι οι άνθρωποι να κάνουμε εμείς λάθος στο ρεπορτάζ και να πάει ο Παναθηναϊκός σε τόσο καλά χέρια που να αλλάξει επίπεδο. Να γίνει και βοτανικός, να έρθουν και Κινέζοι, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι και να γίνει ο Παναθηναϊκός Μαδάρα. Μακάρι, τι να πω. Ξέρεις τι γίνεται, Νίκο. Δεν έχουμε καταλάβει εδώ στην Ελλάδα. Να το φέρουμε το ρεπορτάζ. Δεν προκύπτει. Θα σου πω κάτι. Είτε αφορά δημοσιογραφικό κόσμο, είτε αφορά απλούς φιλάθλους και πολίτες και κόσμο. Δεν πραγματικά ξέρουμε πώς γίνεται αυτή η αναθεματισμένη αγοροπολισία. Και να σου πω και κάτι, τα πρώτα χρόνια μετά την αποχώρηση του Παρνογιάννη ήμασταν όλοι ψαρωμένοι. Όλοι μα όλοι ανεξαιρέτως. Ψαρωμένοι. Βγήκαν εδώ πέρα η Σάρα και η Μάρα. Μην αναφερθώ τώρα σε ονόματα... Α, θα γίνει σαν το πρόγραμμα με τον Λίκο κάποια στιγμή. Το 11. Μέχρι και φαντάσματα Σαουδαράβων. Τέλος πάντων, εντάξει. Μετά, υπαρκτά, μη υπαρκτά πρόσωπα. Κάναμε το ένα, μην κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Πέρυσι, ήρθες αφήξεις Παϊρός, Ταϊλάδη, πήγες στο ξενοδοχείο, εσύ περίμενες εκεί στο Μάρτζι. Δύο μέρες σε ρί, Σκοπιά. Στο Μάρτζι, στο ξενοδοχείο, στο Βουλιαγμένη. Κάτω, ναι. Ναι, περίμενες, του πήρες συνέντευξη, τον είδες με τα μάτια σου, είναι το πρόσωπο. Ήρθε ο άνθρωπος, ήρθε εδώ με τη Λαμία, στο 3-1, με τον Αβραάμ Γκραντ. Για τον Παϊρός μιλάμε. Και μια τρύπα στο νερό. Μήπως και κάποιοι άνθρωποι μέσα από την ΠΑΕ φοβούνται. Μήπως είναι κάτι κοίτα, πραγματικά ενδιαφέρον και φοβούνται ότι δεν ξαναγίνει φιάσκο και το κρύβουνε. Επειδή ακριβώς έχουν γίνει όλα αυτά που λες στο παρελθόν, αν θες συγγνώμη μου, αν γίνει αγοροπολισία ποτέ, μπορεί να το μάθουμε μια μέρα από τις εφημερίδες που λένε και να μην θέλουν να βγάλουν τίποτα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, όταν μιλήσεις με κάποιους ανθρώπους του κυβέρνηση, με κάποιους ανθρώπους. Γιατί, κοίτα, βγήκε η Κινέζικη πρεσβεία για το διεύθυνση, ρε φίλε. Τι να σου πω.
Από εκεί και πέρα είμαι σίγουρος για το ότι δεν υπάρχει κάποια πώληση αυτή τη στιγμή που μιλάμε για την αρχή. Αυτό που υπόθηκε και γράφτηκε, αν θυμάσαι ότι τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός πέρασε εκεί, δεν το συζητάμε, ξεχάσαμε, δεν πέρασε κάποια άλλη. Ότι άλλαξε χέρια, αυτό δεν είπαν στην αρχή. Για να μην τρελαινόμαστε. Χέρια δεν έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός. Συγγνώμη. Αν γίνει κάτι στο μέλλον, το διαψεύδουν οι Κινέζοι. Το έχουμε δει από την κυβέρνηση. Κατάλαβα. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Το έχουμε δει από μια πλευρά, το έχουμε δει από την άλλη. Μήπως αυτά, αν είναι κάτι όντως σοβαρό, μήπως δεν χρειάζεται να βγουν στη φορά. Μακάρι, αδελφέ μου, να είναι κάτι σοβαρό και να υπάρχουν και ρήτρες εμπιστευτικότητα και να μην θέλει να βγάλει τίποτα κανείς στη φορά. Το πολύ το πίχλι. Μακάρι και να βγει και λάθος το ρεπορτάζ. Να σου πω κάτι, για ένα ρεπορτάζ. Πρώτα και τον Κώστα. Προσπαθώ να ψυχολογήσω πώς γίνονται αυτές οι δημοσίευσεις. Πρέπει να καταλάβεις ότι αν δεν πήγαινε καλά. Αν δεν συμφέροντα τις δημοσίευσεις αυτές. Δεν είναι θέμα συμφέρον. Καταρχάς, δεν ξέρεις από πού έρχονται όλες οι πληροφορίες. Και υπάρχουν και πολλοί που στο παρελθόν και τώρα έχω πληροφορίες, αλλά άσε τώρα δεν τα λέω στον αέρα, γιατί δεν είναι και διασταυρωμένο 100%, αλλά έχω μια πολύ καλή πηγή. Εντάξει, διαραίουν και διάφοροι, γιατί. Οκ, για τους λόγους τους. Μην το τραβήξω άλλο. Εγώ δεν πιστεύω εύκολα, αλλά πάντα κρατάω, ξέρεις, 1%. Είμαστε άνθρωποι, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Οκ, πάμε παρακάτω. Γιατί είναι και άλλοι φίλοι. Να σε καλά, φίλε. Χαίρετε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι από τα Χανιά, τι κάνετε? Γεια σου, Κώστα. Όλα καλά? Ναι, ναι. Έχετε και τον Κυριάκο απόψε? Ναι. Βεβαίως. Καλησπέρα, Κυριάκο. Χαίρετε. Χαθήκαμε. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Μάκης, σε επίπεδο αρχηγών, όλοι στο ίδιο κανάλι, στο ίδιο καζάνι βράζουν. Πάνω κάτω. Απλά ο ΠΑΟΚ τώρα που κάνα δύο χρόνια έχει τα πάνω του, τα κάνει πιο άκομψα, ρε παιδί μου. Πιο άκομψα και εφαίρετα. Μην το λέει, δεν συμφωνώ σε αυτό. Τι σημασία έχει? Άκομψα. Μου φαίνεται ότι είναι πιο... Υπήρχε πιο άκομψη η περίοδος από το 96 μέχρι, ξέρω εγώ, το... Κοίταξε, είναι και για μένα στιγμές σαν Ολυμπιακός που δεν μου αρέσαν καθόλου. Και πιο πρόσφατες, δεν λέω, αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, δεν έχει ξαναγίνει. Και σε επίπεδο τώρα, όσο αφορά το γήπεδο του καθενός, εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ έχουν περισσότερη φαντασία από τους υπόλοιπους. Δηλαδή, έχουν βάλει ψάρια στον πάγκο του Ολυμπιακού, έχουν κρεμάσει μηχανάκι στο πανό, έχουν πετάξει μπανάνες στο σαλίνο, έχουν πετάξει ποτήρι στο Μυραλάς, και για να μην λέω πάρα πολλά, υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube που λέει «Corner στην Τούμπα». Άμα το δείτε αυτό το βιντεάκι, θα καταλάβετε τα υπόλοιπα. Εντάξει, πάντως παλιά ήταν πιο επικίνδυνα τα κόρνερ του Ντουμπά. Από ότι τώρα. Πολύ πιο επικίνδυνα. Τώρα δεν θέλει τόσο, αλλά υπάρχει αυτό το βιντεάκι, τα λέει όλα. Με την ΑΕΚ είχε γίνει και ρεκόρ. Είχε αλλάξει πλευρά το κόρνερ. Μονικάκης το πήγε. Ήταν από δεξιά, όπως έκανε η ΑΕΚ επίθεση, και πήγε αριστερά. Για το τέτοιο. Οπότε τα κόρνερ είναι παλιά ιστορία. Σίγουρα. Τώρα εντάξει, αυτό με τους γάβρους ήταν ψιλοπλάκα, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλά... Αυτό με τα ψάρια, ναι, όντως ήταν πλάκα και ήτανε... πραγματικά... Κοίτα, αυτό, και ο Ποήλας, αν θυμάσαι, είχε βάλει η βασελίνη στο πάγκο του Παναθηναϊκού. Στο παιχνίδι που προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός, που είχε ο Αλεξανδρής το πέναλτι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ναι. Που το πιάσε ο Μάντζικ. Ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα, το πρώτο. Ακριβώς. Μας κάνει να γελάμε, ναι. Μήπως θα είχε κάνει στο μάτι του Παναθηναϊκού εκείνη τη χρονιά. Κοίτα, σίγουρα το είχε κάνει ο Ποήλας εκείνη τη χρονιά. Τώρα είναι στο πρωτάθλημα, δεν θυμάμαι. Νομίζω στο κύπελο. Το κύπελο ήταν πολύ φορτωμένο παιχνίδι. Σε φανατισμό και δηλαδή και σε τέτοιο. Στο άλλο είχαν κόψει τα τρένα. Πάντως στο 2-3 είχε πολύ πράγμα. Το 1-1 το χρησιμοποιούσαν να έχει ρίχνει. Το άλλο ήταν ποδοσφαιρικό. Για πάμε. Λοιπόν, αυτά, ναι, παιδιά. Έγινε, φίλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα. Για το φίλο που ρωτάει αν πέσει η Λασπάλμας γάμα εθνική, αν θα μείνει ελεύθερος ο Ραούχο, η φαντασία μας είναι φοβερή της στην ΑΕΚ, ρε φίλε. Σε παραδέχομαι και σε αποθεώνω, άγνωστε φίλε. Δηλαδή, όντως αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές στο παρελθόν. Μια φορά έχει γίνει μόνο με το Σορεντίνο, αλλά τότε το Ρήνο είχε, λόγω χρεών, είχε διαλυθεί.
και ήταν η ΑΕΚ να πληρώσει μια ρήτρα για το Σωρεντίνο τέλος πάντων και δεν την πληρώσε. Κωστή, άμα... τι γίνεται τώρα με το πρόεδρο της Λας Πάλμας, έχεις εσύ καμιά εικόνα ότι είναι... Δηλαδή αυτό που είχε πει ο Τάσος είναι ότι πολύ πιθανό να αποχωρήσει το καλοκαίρι, ψάχνει να δώσει την ομάδα δηλαδή. Εντάξει, κοίτα, έχει προβλήματα, αλλά σπέλνω πολλά. Δεν ξανανέβηκε πέρυσι που είχε ρίξει πολλά λεφτά, φέτος μια από τα ίδια. Τώρα δεν ξέρω αν θα φύγει ή θα μείνει ο πρόεδρος, πάντως κοίτα και με αυτόν τον πρόεδρο δεν... ουσιαστικά τελικά η ΑΕΚ αυτό που ήθελε το έκανε. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με τη... Αλλά είναι τόσο σοβαρά τα προβλήματα της Λας Πάλμας που... Που μπορεί θεωρώ... να κατέβουν αυτοί. Ναι, θεωρώ ότι θα βρεθεί λύση, ρε παιδί ναι. μου. Εντάξει, γιατί είναι και... δεν είναι αθέτηση συμφωνίας. Είναι ότι αλλάξανε οι όροι δραματικά ο άλλαξε, εντάξει, σε όλο τον κόσμο. Κατάλαβες, δεν είναι... Εντάξει. Πιστεύω θα βρεθεί μια λύση. Σίγουρα, αν πιστεύουμε τις δηλώσεις του πρόεδρου της Λας Πάλμας, δεν θα γίνει ποτέ, αλλά έχει δείξει η ιστορία ότι συνήθως αυτός ο άνθρωπος άλλα λέει, άλλα κάνει στην πορεία. Κάποτε έλεγε ότι μόνο με 20 εκατομμύρια θα φύγει ο Ράουχο από την Λας Πάλμας. Ναι, ναι, κάτι πάρα πολύ. Μπράβο, και τώρα έγινε 3 εκατομμύρια που ήταν μια τιμή για τον Ράουχο. Πολύ καλή με τα προηγούμενα, πώς το λένε, δεδομένα. Τώρα, εντάξει, σίγουρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Η ΑΕΚ θέλει να τον κρατήσει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όπως και το Σιμάνσκι, όπως και το Βράνιες. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά μέχρι το τέλος θα προσπαθήσει να τους έχει και τους τρεις για τα επόμενα χρόνια. Όχι μόνο για το χρόνο που έρχεται, αλλά και για αρκετά χρόνια. Τώρα να συνεχίζουμε και έτσι 365 Κώστας. Νίκ Παγκάκης. Εγώ το ξέρω καλύτερα από σένα το δικό σου. Το άλλο γράφει Νικόλας όμως μέσα. Νίκ Παγκάκης γράφει. Ωραία, Νίκ Παγκάκης. Και Κώστας Νιαόλης με ίστο τώρα στο... Το δικό μου, οπότε πάμε. Προχωράμε 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις και για Χουλτ. Πώς το βλέπεις, Κώστα, αν θα μείνει. Εντάξει, έχω πει για τον Χουλτ εδώ και καιρό. Δηλαδή, τι είχε, από τότε που είχε αρχίσει σιγά-σιγά να υπάρχει συζήτηση, μήπως τελικά του γίνει πρόταση για να μείνει. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι τώρα έχουμε και παιχνίδια μπροστά που σίγουρα και αυτός θα χρειαστεί. Ιδίως αν γίνει κανονικά. Γίνουν κανονικά τα play-off με 10 μάτς. Είναι και ημιτελικός με τον Πάο και αν περάσει, με τον Άρη, συγγνώμη. Και αν περάσει, είναι 12 παιχνίδια που έρχονται. Οπότε μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις, δεν είναι... Είναι και δύσκολο να κάνεις διαπραγμάτευση με παίχτη. Αλλά όντως υπάρχει η σκέψη μήπως τελικά μείνει ο Χουλτ λόγω και της κατάστασης, λόγω ότι με το που θα τελειώσει η σεζόν, πρώτα ο Θεός, θα αρχίσει αμέσως η επόμενη, με ευρωπαϊκά παιχνίδια κτλ. Οπότε υπάρχει αυτή η σκέψη μήπως και τελικά του γίνει πρόταση. Αλλά απλά δεν είναι κάτι σίγουρο. Mm. Αυτό για το Χουλτ. Πάμε. Το είπα και στην αρχή δηλαδή, αλλά αφού ρωτάει ο φίλος. Να το ξαναπώ. Χαίρετε. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα φίλε. Δημήτρης από Βερολίνο. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Νίκο. Ναι. Νίκο. Υπάρχει περίπτωση οι Κινέζοι να θέλουν να βάλουν στο καινούριο γήπεδο 5G κεραίες και να μας κολλήσουν κορονοϊό και το κρύβεται. Δεν ξέρω. Εγώ τον πρώτο χρόνο δεν θα έρθω στο καινούριο γήπεδο. Και μας το κρύβουνε. Μπορεί, δεν ξέρω. Ολυμπιακός είμαι εγώ. Πήρα τηλέφωνο και για τον πρώτο Ολυμπιακό και για τον Μπαουτζή. Μίλησε ο Μπαουτζής για λαζονία. Δηλαδή ένας Ολυμπιακός, στην ιστορία που έχει ο Ολυμπιακός σαν σύλλογος, ας πούμε, έχουν αλαζονία οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Οι Παοκτζίδες που βρήκαν το θράσος να έχουν αλαζονία, αυτοί που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί μίλησε για αλαζονία από τους Ολυμπιακούς. Και για τον Ολυμπιακό ήθελα να του πω ότι εγώ προτιμώ να παίρνει ένα πρωτάθλημα Ολυμπιακός όπως πήρε το φετινό, παρά ένα κύπελλο όπως με τον Αστέρα και δεν του βάζω τίποτα άλλο. Λοιπόν. Παρατηρήσεις από τον διαιτητή. Συγγνώμη. Θα πω και μια ιστορία για να κλείσω, έτσι επειδή το σκεφτόμουν από όλοι, βλέπετε Bundesliga και αυτά. Έχουμε πάει εδώ πέρα έξω από το Βερολίνο, έχει την Babelsberg που είναι μια ομάδα σαν τη Zankt Pauli και κάθε τέλος της σεζόν, αλλά παίζει πολύ μικρή κατηγορία. Κάθε τέλος σεζόν δίνει ένα φιλικό με τη Zankt Pauli, έχει και συναυλίες και αυτά. Οπότε έχουμε πάει να δούμε το παιχνίδι και βλέπουμε εκεί πέρα, έξω, παίζει τοπικό η ομάδα. Παίζει έξω δεξιά. Ένας παιχταράς, απίστευτος, δηλαδή η Zankt Pauli που ήταν δεύτερης κατηγορίας
δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ με αυτό τον παίχτη. Ρωτάω εκεί τους φίλους, λέω τι παίζει, τι είναι αυτός ο τύπος. Λέει ένας τύπος ο οποίος είναι μαραγινός, τον έχουν πιάσει για κλοπές και δεν είναι φυλακή, αλλά έχει φάει τιμωρία να μην μπορεί να βγει έξω από τον Μπάμπελσμπεργκ. Οπότε είναι υποχρεωμένος να παίζει στην ομάδα μόνο στα εντός, γι' αυτό κερδίζει η ομάδα μέσα στα εντός και χάνεις όλα τα εκτός. Τι λες εσύ. Απίθανη φοβερό δεξί χαφ, μαροκινός, απίστευτος ήταν για... Δηλαδή τώρα ήταν αριστεχνικό, αυτός να παίζει και σε μικρή ομάδα της πρώτης εθνικής θα μπορούσε να φτάσει ας πούμε. Και έπαιζε σε αριστεχνικό και ήταν απίστευτος παίχτης. Και φοβερή ιστορία, δηλαδή δεν το περίμενα κάτι τέτοιο. Άκουρα. Λοιπόν, σε ποια ομάδα είπε, συγγνώμη. Λέγεται Babelsberg, είναι μεταξύ Βερολίνου και Potsdam. Είναι μια περιοχή εκεί πέρα που έχει και κινηματογραφικά στούντιο. Και έχει εκεί πέρα μια εναλλακτική ομάδα, είναι τύπου πώς είναι η Ζανκ Πάουλ, είναι και αδελφοποιημένες. Babelsberg 03, σίγουρα αυτή θα είναι. Τώρα που βλέπω στο Google το... Ακουρέ. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Και πάντως στα γερμανικά γήπεδα, δηλαδή αυτό, επειδή έχω πάει κάποιες φορές εδώ πέρα στα γερμανικά γήπεδα, παίζει πολύ αλκοόλ. Πολύ αλκοόλ, δηλαδή ναι. Κάνει μεγάλη εντύπωση. Πολύ αλκοόλ. Μα πίνουνε κανονικά μες στο γήπεδο μετά. Ναι, κανονικά. Ναι. Δεν κουνιέται φίλο όμως εκεί. Είναι όλοι κυρίες. Εγώ είχα όταν, παλιά όταν κάλυψε το Final Four, όταν είχε πάει ο Παναθηναϊκός, επειδή είχα πάει και ήμουνα σε πάγκο ρεπορτάζ και ήμασταν από νωρίς στο γήπεδο πάντα. Δεν είχε κάτι ιδιαίτερο, ήταν κάποια παλικάρια δίμετρα, τα φρατσισμένα με κάτι σκυλάκια, έτσι γύρω-γύρω. Δεν κουνιόταν, φίλε. Δεν έχω δει πιο εκκλησία, δεν έχω ξαναδεί ζωή μου. Και ρί πήγα να ανάψω, μπερδεύτηκα. Φέτος με την πάγια που παίζαμε, είχαμε πάει και είχαν έρθει και άνθρωποι την Ελλάδα. Εντάξει, εμείς τους ξέρουμε τους αστυνομικούς. Και λέει, τι είναι αυτή της NASA είναι, γιατί με τις στολές που έχουν και όπως είναι, εντάξει. Όντως, πάντως και εμείς όταν πήγαμε δεν κουνήθηκε φίλο. Εντάξει, είναι... Είναι περίεργα οργανωμένη. Η δική μας είναι πιο αφεκτική. Είναι πιο βρώμικη, ας πούμε. Είναι συνηθισμένη σε άλλες καταστάσεις. Αυτή δεν είναι τόσο, αλλά εντάξει, είναι πιο αθλητική, έχουν όλο τον εξοπλισμό, είναι διαφορετικά και οργανωμένοι. Προβλεπτικά, ένας φίλος ο παδί του Παναγιώτη είχε πουλήσει καίκι. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά είχαν προπονήσει καίκι, λέει. Δεν το ξέρω. Αλλά πραγματικά, όπως λέει ένας άλλος φίλος σωστά, ρε παιδιά, λέει, αν κάνετε μια σούμα, έχουν περάσει, λέει, κότες, κοκόρια, λαγί, κουνέλια, σκυλιά, γάτες. Κάνανε χοντρά στα προπολεμικά. Κάνανε πολλά, ναι. Τι γίνεται. Εντάξει, ο Χαβαλές καλός είναι. Ναι, μόνο. Πώς εκεί. Μακάρι να σταμάτα και εκεί. Φυλακούρι σκότανε μετά το. Σωστά. Και γάβρο στου πάγκου και. Χαμό. Οκ. Να σε καλά. Γεια, καλό βράδυ. Καλή σου μέρα. Πάμε σε έναν ακόμα πριν τη μία και μισή. Κάτω. Είναι σκύλο. Αφού σκύλο. Γεια σου, αδερφέ μου. Γεια σα. Γεια σα. Δικό σου είναι ο σκύλο ή από δίπλα. Βέβαια, δικό μου. Δικό σου δεν είναι. Τεργέ, κανεί είναι. Είσαι ικανό να μην μίλησε. Για να ακουστεί πρώτα ο σκύλος. Α, πώς γράψεις, πώς προηγουμένως, Κώστα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, να ρωτήσετε το Μιαούλη ποιον συμφέρει η ιστορία με τον κορονοϊό που δεν υπάρχει. Είμαι σίγουρος ότι θα σας πει μια ιστορία. Που δεν υπάρχει. Πρώτη φορά πάντως εμφανίζεται ο σκύλος σου, ρε Αχιλέα. Όχι, έχει ξαναεμφανιστεί. Α, έχει ξαναεμφανιστεί. Άλλη φορά και πάντως. Τι ράτσα είναι, δεν μας είπες. Είναι γκριφόν και έχω και ένα βέλγικο. Λίγο σκύλο. Μέσα έπρεπε όμως. Σίγουρα δεν καμπγίζει το βέλγικο τώρα. Όχι, όχι. Άμα καμπγίζει άλλο, κάνετε να βγάλουμε τα ακουστικά. Εκτός θα είχαμε θέματα. Εκτός αρρώφηξε ήλιο. Είχε μαρκάρει ένα δυστυχή Βούλγαρο, ο οποίος είχε μπει μέσα μια φορά και... Άστα. Έλα. Άστα, φίλε, άστα. Μου κόπηκε η ζωή. Μακάρι να έμπαινε ο άνθρωπος, να έκανε βόλτα και να έφευγε. Άστα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πέρασε φοβερά... ένα μήνυμα πάντως, πέρασε και ένα μήνυμα. Φοβερά σκυλιά, φίλε, φοβερά. Φοβερά, το λατρεύω εγώ αυτό. Είχα και εγώ, είχα λίγο, αλλά μου το κλέψαν. Καλά, σου κλέψαν το σκύλο που... Ναι, ναι. Α. Το κλέψαν, φίλε. Δεν ξέρω πώς. Τι να σου πω, έμεινε μόνο αλυσίδα. Μπορεί να άφασε, αλλά δεν ήταν κάπου σπασμένη αλυσίδα, γι' αυτό το λέω.
Τέλος κάποιοι πάνω. Τα καταφέρνουν, δεν ξέρω πώς. Ναι, τέλος πάντων. Μπορεί να κοιμίζουν, μπορείτε. Και τέτοια σκυλιά, ναι, μάλλον. Μάλλον. Τέλος πάντων. Να πω κάτι για το, επειδή ακούγεται από φίλους του Ολυμπιακού και μου κάνει εντύπωση, που το λένε ακόμα δηλαδή. Να πω κάτι για το φίλο το κατά τα άλλα πολύ συμπαθή φίλο Γιώργο, ο οποίος λέει, μα εφόσον η παράγκα θα υπάρχει, οι επενδύσεις θα γίνονται. Φίλε Γιώργο, η παράγκα προϋποθέτει να κάνεις επενδύσεις πολλές φορές. Το έχεις σκεφτεί γι' αυτό? Όχι μόνο αυτό, και αποφέρει και επενδύσεις. Και αποφέρει αποφέρει. Πολύ πιο σωστά από μένα το είπες, Κώστα. Αποφέρει επενδύσεις. Γιατί το ρίσκο μειώνεται. Ακριβώς. Μια ομάδα η οποία δεν έχει παράγκα από πίσω, δεν έχει σιγουράκια σε παιχνίδια, σε τίτλους, σε συμμετοχές σε Champions League, θα το σκεφτεί 2, 3, 5, 10 φορές. Ή δεν θα το σκεφτεί και θα φαλυρίσει. Ή δεν θα το σκεφτεί. Ακριβώς, σαν το 8 με την ΑΕΚ. Λένε μερικοί, σαν αυτό που έλεγε ο Αντωνίου, ότι η διαφορά των ομάδων είναι η συμμετοχή του Ολυμπιακού στο Champions League. Καταλαβες. Όταν είχε αναλάβει σαν τεχνικός διευθυντής του Παραθηναϊκού εκείνη την εποχή που είχε δώσει, θυμάμαι μια συνέντευξη μου είχε κάνει εντύπωση. Αυτό προϋποθέτει, φίλε Γιώργο, μη σου κάνει εντύπωση. Επίσης, αυτό το οποίο λέγεται ο κύριος Παγκάκης, ας πούμε, θα μας... μπορεί και να το βεβαιώσει αυτό κάποια στιγμή, όταν θα γραφτούν τα ιστορικά κείμενα του Παναθηναϊκού. Εγώ είμαι βέβαιος, είμαι πεπισμένος γι' αυτό, φίλε Γιώργο, ότι ο κύριος Μαρινάκης ήταν βέβαιος για την επένδυση την οποία έμπαινε στο 10. Ήταν βέβαιος δηλαδή ότι θα κατακυλήσει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ θα πάει άπατη, ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε κλπ. Είμαι βέβαιος. Είχε inside πληροφόρηση. Το ρίσκο του... Δεν ξέρω αν είχε inside, πάντως ήταν όχι, μια... Μπήκε σε Κώστα μια μου, αυτό είναι αίσθηση. Δεν το μπορώ να το αποδείξω εγώ. μπήκε σε μια αν και υπάρχουν κείμενα. Είναι... Όχι, εγώ έχω πει ότι πήγε το συνεργείο πρώτα στο Τζίγκερ, το έδιωξε. Το όχι στο Τζίγκερ, ήταν ο Τζίγκερ τότε. Όχι, ήταν ο Τζίγκερ. Ήτανε, συμμετείχε και ο Τζίγκερ, αλλά συμμετείχαν κι άλλοι. Όχι, ήτανε το διάσημα πρόσκετο. Το συνεργείο πήγε, επειδή την ξέρω την ιστορία, το συνεργείο πήγε όταν οι άλλοι την κάλανε για λίγο το καλοκαίρι και μετά ξαναγυρίσανε. Πήγε το συνεργείο, εγώ την έχω πει την ιστορία έτσι όπως την έχω πει. Έχεις δίκιο. Πήγε το συνεργείο στο Τζίγκερ, το έδιωξε ο Τζίγκερ από εκεί και το συνεργείο πήγε μετά στον άλλον. Και ανέλαβε δράση. Γιατί πάντα το συνεργείο πηγαίνει. Το είπε και τα καθέκαστα. Ναι, το συνεργείο πηγαίνει πάντα και, στον σε αυτό που είναι πρωταθλητής. Και δεν ήταν μόνο το συνεργείο, κάτσε φίλε, δεν ήταν μόνο το συνεργείο. Όλο το συνεργείο πάει μαζί αυτό. Και όλο το γύρο λόγιο εκεί πέρα. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων... Χρονικά είναι έτσι όπως θα λέει ο κ. Παγκάκη. Ωραία. Και τέλος πάντων, με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύεται, τέλος πάντων συνάγεται, ας το πούμε έτσι, ότι... Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ή θα έχεις ή το ένα ή το άλλο. Το ένα βοηθάει το άλλο. Έτσι είναι, φίλε Γιώργο. Από εκεί και πέρα, το αν η οικογένεια Σαββίδη κάνει φιλότιμες προσπάθειες να σας αγιοποιήσει τα προηγούμενα 20 χρόνια, φιλότιμες, αλλά δυστυχώς, εντάξει, 20 χρόνια είναι 20 χρόνια βέβαια. Αλλά ομολογουμένως, κάνει φιλότιμες προσπάθειες. Φιλότιμες. Να σας περάσει την κολυβήθρα του στυλώα μου. Λοιπόν, τώρα, αυτό όμως... Επειδή πρέπει να κλείσουμε και έχουμε να κάνουμε μια ώρα διάλειμμα. Να σου ρωτήσω κάτι. Εντάξει, φίλε μου, έλα μου για χαρά. Θες να σου πω τώρα κάποια στιγμή Κινέζοι, Αιθίωπες, τι Νταλαβερίν υπάρχει μεταξύ τους. Σε μένα το λες. Κινέζοι, Αιθίωπες. Ναι. Για πες το. Να το πω τώρα. Μετά το πει. Εγώ για τον Αχιλλέα το έλεγα. Για τον Αχιλλέα. Πες μου, τι θες. Σε μένα το λες. Ναι. Γιατί. Ξέρεις, μου το έχεις αλλάξει λίγο. Για τον Αιθίωπα δικαιωθήκαμε σε όλα ό,τι είχαμε πει. Α, για τον Αιθίωπα λες. Ναι. Για τον Μπόι λες. Ναι, ναι. Κοίταξε, φίλε, αυτό τώρα δεν είναι τώρα. Τώρα είναι σοβαρό θέμα. Εντάξει, γι' αυτό θα σου πω άλλη ώρα. Εγώ, άκου να δεις, το λέω έτσι και για τα παιδιά τα οποία αναρωτιούνται. Επειδή εμείς κάνουμε μια δουλειά και εγώ και η γυναίκα μου μόνο
έχει βγάλει δυστυχώς ανθρώπους οι οποίοι δεν τα έχουν καταφέρει από τον Ευαγγελισμό λόγω αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, αφήστε τις αηδίες. Ασφαλώς και υπάρχουν αυτά όχι, τα πράγματα. Όχι, δεν είπαμε είναι για τον άλλον. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Όχι, μου έδωσε ένα έναυσμα, Κώστα, για να το πω αυτό. Α, το τάξ, πράγμα. Αυτό. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα για ορισμένους ανθρώπους κλπ. Από εκεί πέρα ο Αιθίωπας ευθύνεται, κατά τη γνώμη μου, αυτό όμως θα λυθεί σε επιστημονικά συνέδρια και θα κάποια στιγμή η ιστορία θα το γράψει. Τώρα από εκεί πέρα, ό,τι και να λέμε, οι καθηγητές είναι καλό είναι να μην τα λέμε τώρα. Και ότι είναι Αιθίωπας δεν είναι κακό. Καλύτερα όχι, να λέμε. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Απλά υπάρχει. Σχηματικά το λέμε, Κώστα, μακριά από μένα. Υπάρχει μεγάλο νταλαβέρι με τους Κινέζους ανάμεσα στις δύο χώρες. Και γι' αυτό το λέω στο. Που έχει να κάνει με εμπορικά και οικονομικά σφαίρα. Εντάξει, πιθανό είναι. Δεν μπορεί να κλείσουμε την οικονομία του. Μα ποια χώρα δεν έχει ταλαβέρει με τους Κινέζους, ρε. Γιατί η Ελλάδα δεν έχει ταλαβέρει με τους Κινέζους. Απλά η Αιθιοπία έχει το μισό χρέος. Η Κίνα έχει το μισό χρέος της Αιθιοπίας. Γι' αυτό. Τι να σου. Αυτό δεν το ξέρω. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν σηκώστα μια τεράστια οικονομία όπως είναι αυτή της Κίνας. Όχι, εδώ δεν έχουμε. Πρόσεξε, δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι η εξάρτηση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες και τον ταλαβέρ που υπάρχει στον ΠΟΗ οδήγησε στο να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα αυτό οι άνθρωποι προφανώς δεν χειριστήκανε τα πράγματα τόσο καλά όπως το κάναν το 2002 με το ΜΕΡΣ και το ΣΑΡΣ με το 2002 και το 2003. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα είναι... Αυτό δεν είναι συνωμοσιολογικό, δηλαδή δεν είναι ότι... Δεν λέμε ότι δεν υπάρχει ιώση, ότι χειριστήκανε λάθος ο συγκεκριμένος που το έχεις πει και εσύ, γι' αυτό σου το ανέφερα τώρα. Βέβαια, όταν έφυγε από το αυτό, όλα υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις ότι δεν γίνανε τα πράγματα με τον άριστο βαθμό. Πώς να το πούμε. Από εκεί πέρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς τώρα. Τώρα το θέμα είναι πώς να ξεπεράσουμε την κατάσταση μόνο. Εντάξει τώρα. Άρχισε το ποδοσφαιράκι, αυτό έχει σημασία. Πάμε break. Άντε μου, γεια χαρά. Yeah. Τα ακόμα. Κωστιτζόγλου, Νίκος Παγκάκης, Κώστας Μιαούλης και Κυριάκος Σταθερόπουλος στον ήχο. Για τον TPG που ήταν ένας φίλος να του πω ότι έχουμε μείνει στο ότι θα τοποθετηθεί ο ίδιος το αν και εφόσον θα μιλήσει. Έχουμε πει ότι την περασμένη εβδομάδα με τον Κώστα, αν δεν έχεις ακούσει, ότι γενικά αναμένα μια καυστική τοποθέτησή του, βάζοντας τα πράγματα στεγνά οικονομικά όπως είναι και στην εποχή του κορονοϊού, αλλά και γενικότερα έτσι, αυτά που είχε πει το καλοκαίρι, ότι δεν προχωράει κάτι, αν δεν βάλουν και άλλη πλάτη. Αυτό. Και περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, θα υπάρχει κάποια μέση στο μπάσκετ, θα είναι μεγάλη σίγουρα. Λογικά, από ό,τι βγαίνει το ρεπορτάζ, θα τα πει ο κοντός. Και θα δούμε όμως. Αν δεν μιλήσει και ο ίδιος, ξέρεις, καμιά φορά, καλό είναι να μιλάνε και οι πρωταγωνιστές. Για πάμε. Πάμε. Ναι. Σ' ακούμε, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Ναι, σε ακούμε. Ναι, γεια σας, τι κάνετε? Καλά, μια χαρά. Γιώργος Ολλανδός από Νέα Ιωνία. Γεια σας, Γιώργο. Αυτός είναι ο Αγγλής Ολλανδός. Άλλος Ολλανδός. Ναι. Ο υπτάμενος. Και έχουμε βρεθεί και είναι, με το... Είναι πιο παλιά, είναι Αζέντο. Καλά, θυμάμαι. Είμαι από πάνω από την Αζέντο, από το Άλκμαρ πάνω. Ναι. Άλκμαρ. Έχουμε μιλήσει και με τον Γκόσο και τον Τζόγλου και με σένα, Κώστα, που βρεθεί και όλας, πιο παλιά. Από πολύ παλιά. Παλιός ακροατής του Σπορ FM. Έχω γυρίσει εδώ και 2 μήνες από Ολλανδία και δυστυχώς έχω εγκλωβιστεί. Είχα να μείνω για κάνα μήνα. Αλλά δυστυχώς και δεν βλέπουμε την ΑΕΚ που θα ήταν κάτι σαν εφαλτήριο, ας το πούμε έτσι, την Οτική Ένωση. Για να και εγκλωβίστηκες. Εκλογίστηκα με το κορονοϊό. Κατέβηκα 2 Μαρτίου, γύρισα πίσω. Καλύτερα εδώ παρά στην Ολλανδία, ρε φίλε. Καλύτερα εδώ, ναι. Καλύτερα εδώ, αλλά το κακό είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε την ΑΕΚ. Ήρθαμε 2 του μηνός Δευτέρα. 4 του μηνός ήταν το παιχνίδι με τον Άρη και από εκεί και πέρα τίποτα. Γι' αυτό εννοώ. Και θα μπορούσα να είχα φύγει πιο μπροστά. Δηλαδή, στην ουσία κάθομαι και δεν κάνω τίποτα. Περιμένω μέχρι να ανοίξουν τώρα οι προηγικές γραμμές να ξαναφύγουμε πάλι. Εντάξει, έχω γυρίσει εδώ και 5 χρόνια Ελλάδα, αλλά επειδή θα συνεδράμε εδώ πέρα, φεύγω για 7-8 μήνες και δουλεύω πάνω Ολλανδία, στο Άλμα. Και δυστυχώς, όπως είναι τα πράγματα, μάλλον θα ξαναφύγω. Σκοπός, γύρισα πίσω ήταν ένα μήνο τώρα, να δουλέψω στη Σκιάθο, επειδή δούλευα 3-4 χρόνια στη Σκιάθο, από το 15 και μετά που είχα γυρίσει, αλλά δυστυχώς θα ξαναφύγουμε πάλι όπως είναι τα πράγματα στα νησιά.
πάλι για Ολλανδία. Απλώς θα ήθελα να σας πω ότι με τον Χατζηγιάκο, επειδή έχω και, τον έχω δει και προσωπικά και στο μαγαζί και τρώει, ότι έχει αρχίσει προπονήσεις, έχει μπει στις προπονήσεις, παλικάρι. Ωραία, μπράβο. Και ναι, είχαμε βρεθεί πριν φύγω, είχε γυρίσει από την Αμερική, είχε πάει στην Αμερική να κάνει την εγχείρηση. Είχαμε βρεθεί και με τη μητέρα του, τη Μαρτίνα, και μιλήσαμε. Έχει μπει σε ρυθμό προπονήσεων. Και θα ήθελα να πω και κάτι σχετικά με το παλικάρι πριν πιο μπροστά ο Ολυμπιακός και ανέφερε και σχετικά με την παράγκα και οτιδήποτε έχει να κάνει με τα χρόνια της παράγκας, το πούμε έτσι, εισαγωγικά ή χωρίς. Απλώς θα μπορεί να τρέξει στο YouTube να δει κάποια βιντεάκια ή να δει το περίφημο παιχνίδι τελευταία αγωνιστική το 2008 Ολυμπιακός Λάρισα, το τι σφαγή είχε γίνει. Για να βάλει τον κόσμο 89 μέτρων και να πάρει όπως το πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι στη διαιτησία εκεί πέρα σε αυτό το παιχνίδι, δεν ξέρω αν το θυμάστε Κώστα, εσείς προστά εξήρες. Το θυμάμαι, αλλά έχουν γίνει πολύ χειρότερα πάντως. Ναι, αλλά είναι ένα απλό ας πούμε δείγμα το τι είχε γίνει τότε και με την παράγκα, την πυροβότη παράγκα. Είχε προηγηθεί η Γλάσσα με το Μετίν, ένα τρόπο που είχε και μετά γίνει τα χίλια μύρια. Για να πάει το παιχνίδι στο 89, ισοφάρισε όπως ισοφάρισε ο Ολυμπιακός, για να πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα όπως το πήρε. Και θα ήθελα να μάθω κιόλας αν γίνεται ο άλλος ο Γιώργος, ο Ολλανδός, που μένει ή που βρίσκεται, αν μπορεί την επόμενη φορά να μας πει που είναι. Πού στο Αλκμαρ είναι? Στο Τίλμπουργκ, στο Τίλμπουργκ είναι ο Γιώργος. Στο Τίλμπουργκ, είναι να μιλά κάτω στο Τίλμπουργκ είναι ο Γιώργος. Εγώ είμαι πάνω βόρεια. Και μάλιστα ήταν και η περιοχή που στην αρχή τουλάχιστον της κρίσης στην Ολλανδία είχε δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα και ήταν συνέχεια στην Τζίτα ο Γιώργος. Δυστυχώς πέρασε Ολλανδία, δύσκολες στιγμές. Ναι, από ότι... Εννοώ ψυχολογικά, ξέρεις, εκεί είναι άλλο να είσαι και στη χώρα σου, άλλο να είσαι και σε ξένο μέρος όπως και να έχει. Το καλό, αν μπορείς να το πεις καλό, είναι ότι στην Ολλανδία δεν υπήρχε αυτός ο περιορισμός που υπήρχε σε εμάς εδώ πέρα. Αν το μπορείς να το πεις καλό, καλό δεν είναι βέβαια, απλώς μπορούσαν να βγαίνουν έξω τα παιδιά. Αλλά δεν μπορούσαν να, δηλαδή τα μπάρ είναι κλειστά, οτιδήποτε έχει να κάνει με εστίαση κλειστά, απλώς μπορούσαν να δώσουν φαγητά μόνο να δώσουν για το σπίτι. Δηλαδή να πάνε στα μαγαζιά, θα κάνουν καταστιατόρια ή να παραγγείλουν και να τους θα πάνε σπίτι ή να έρθουν να τα πάρουν από το μαγαζί. Και ξέρω ότι η κυβέρνηση τους επιδότησε με 4.000 ευρώ σε αυτούς που είχαν κλείσει. Δηλαδή ουσιαστικά σε όλα τα μαγαζιά από 4.000 ευρώ φορολογική ελάφρυνση για την περίοδο που υπήρχε και το 80% από το προσωπικό το οποίο έπρεπε να πληρωθεί και ήταν δηλωμένο στα χαρτιά πληρώθηκε από την κυβέρνηση. Αυτά είναι κάποια, δηλαδή φυσικά η οικονομία τους δεν έχει να κάνει με τη δικιά μας, δηλαδή καμιά σχέση. Αλλά έχει γύρω στους 6.000 νεκρούς μέχρι τώρα η Ολλανδία. Επειδή ακριβώς υπήρχε αυτή κατά κάποιο τρόπο εισαγωγικά ελευθερία ενίσχυο. Γιατί είναι δύσκολο να χάνουν αγωγήσεις στους Ολλανδούς και να τους πει να καθίσουν μέσα. Καλά, όλοι δύσκολο είναι φίλε μου. Το θέμα είναι να υπάρχει ειδικά σε αυτές τις χώρες, ναι. Απλώς εκεί πέρα δεν, δηλαδή στην ουσία, ας το πω έτσι ρε παιδί μου, εντάξει, ξέραν ότι πιο πολύ χτυπάει τους ηλικιωμένους αυτή η αρρώστια. Και στην ουσία δεν τους νοιάζει τόσο πολύ από τη στιγμή που ξέρουν ότι θα εκπληκτώσει κάποιες συντάξεις, όσο ξύμωρο και να ακούγεται αυτό, αλλά σκέφτεται τελείως αριθμητικά, όχι ανθρώπινα. Καταλάβατε. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά. Να είστε καλά Γιώργο. Τα πάμε μετά από τόσο καιρό. Και σας παρακολουθώ, άστα δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε δύο Ολλανδούς, ένα από το Αλκμαρ και ένα από το Τίλμπουργκ. Λοιπόν, πάμε, έχουμε γραμμή. Πάμε. Απλά ρε παιδιά, θέλω να πω κάτι. Sorry τώρα που διακόπτω το αθλητικό του Κώστα και έτσι. Απλά διάβαζα τώρα πραγματικά πολύ πρωτότυπο στην Καστοριά. Έγινε ένα ατύχημα. Χτύπησαν δύο αρκουδάκια με αμάξι και τα πήρε η μάνα τους και τα έθαψε. Και ψάχνουν να βρουν πρώτη φορά στην ιστορία αν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή έθαψε το ένα και γύρισε απόσταση μετά και έθαψε και το άλλο. Απίστευτο, έτσι. Τα ζώα, απίστευτο. Συναισθηματική νοημοσύνη. Πάμε.
Χαίρετε. Πάνος πρέπει να είναι αυτός. Από το φούρνο. Ναι, εντάξει. Πήρε μπροστά το εργαλείο, πήρε μπροστά. Έλα ρε. Δεν έχεις σκύλο στον αρχηγέα, δεν έχεις μηχανή. Τι ανάγκη έχεις. Ρε πάνω καιρό έχουμε σας ακούσουμε. Τι κάνεις. Τι είναι, είσαι ένα Κινέζο μέσα και δουλεύει το εργαλείο. Κωστή. Έλα. Ένα Κινέζο επενδυτή. Να τις πεις πιο αργά, να σε καταλάβουμε κι εμείς. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Έχεις δίκιο. Γιατί τρέχεις τόσο πολύ, σε κυνηγάει κανένας. Ο χρόνος. Ναι, ο χρόνος. Ποιος χρόνος μωρέ, άμα τα πεις 15 δευτερόλεπτα αργότερα τι θα πάθεις. Πάμε παρακατώ. Δεν μπορώ να σε καταλάβω κι εγώ ο αγράμματος. Έχεις δίκιο σε αυτό, δεν σου είπε Γιώργο τώρα. Σου είπε κανένας τώρα να αρχίσεις τώρα τα δικά σου. Ναι, έχεις δίκιο, σου λέω μέχρι εκεί. Γιατί έλα, το λες ότι το λήξαμε. Ότι σε θίγουμε. Νικόλα. Έλα, κοντά. Κοίταξε να δεις για Κινέζους δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Για Κινέζους δεν ξέρω, με ρωτήσεις. Όχι μόνο, δεν ξέρω τα για Κινέζους. Μπορείς εσύ να μου πεις τη διέστησή σου πού το πάει ο Δημήτρης. Εγώ νομίζω, μία φίλε... για την Παρασκευή που μας πέρασε. Θα βγαίνει να κάνει την. Όχι, αυτή που, που έρχεται, όχι αυτή που πέρασε. Όχι μόνο, εντάξει, για αυτή που πέρασε ήταν. Εγώ νομίζω αυτή που έρχεται, τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Η εντύπωση δικιά μου ήταν ότι θα έρθει τώρα. Τώρα που πέρασε. Ναι. Έτσι το εισέπραξα εγώ. Τώρα μπορεί να ο Γιανακόπουλος ξέρει πολύ καλά ότι είναι απρόβλεπτος. Είναι απρόβλεπτος. Και όταν βγαίνει κάτι. Καλά, καταρχάς δεν έβγαινε από το περιβάλλον του. Δεν το σκέφτηκε κάποιος μια ωραία πρωία. Αλλά όταν βγαίνει κάτι. Τότε είναι που θέλει να ευνηδιάσει ενδεχομένως. Εγώ νομίζω ότι αν παρακολουθήσεις λίγο, μπεις και δεις το βίντεο τον Ιούνιο, όταν είχε τοποθετηθεί γενικότερα, ναι, είχε πει ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή είχε πει ότι εγώ θέλω να μπω, γιατί είμαι εδώ και στηρίζω τον Παναθηναϊκό, mm-hmm, στο θέμα βοτανικού, θέλω να μαζευτούν κάποια συγκεκριμένα χρήματα, θέλω να πω πορτοφολάδες. Να κάνουμε διάλογο, εγώ ναι, όλα αυτά τα ξέρω. Έπρεπε να ξέρει ο Δημήτρης εκ των προτέρων ότι αυτό το ποσό από τον απλό κόσμο του Παναθηναϊκού δεν πρόκειται. Εντάξει, δεν, ίσως όμως περίμενε, περίμενε όμως να βάλουν αυτοί που έχουν τα πορτοφόλια, όπως ναι, λένε, τα χέρια τσέπη. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ με τον τρόπο όμως που πήγε. Είμαι μόνος για... είχε πει, αν θυμάσαι, θυμάσαι. Ναι, πήγε να το πάρει αυτό το πράγμα με εκβιαστικό τρόπο. Δηλαδή, αν εσύ δεν πει, άψε να εννοηθεί, αν εσύ δεν πείτε, εγώ φεύγω. Εδώ, φίλε, όταν βάζεις λεφτά δεν υπάρχει ευγενικός τρόπος. Η επιλογή είναι δική σου. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ήταν και ένας ρεαλιστικός και κάθαρος τρόπος αυτός για να το επικοινωνήσεις από την άλλη. Τώρα, δεν έγινε. Δηλαδή, ο Βοτανικός μέχρι τώρα πήγε πίσω η Επιτροπή. Τα χρήματα δεν μάζευε. Οι μεγάλοι δεν μπήκαν. Okay, και πέφτει και στον κορονοϊό. Και πέφτει και στον κορονοϊό. Εγώ, αυτό που είχα πληροφορηθεί είναι ότι θα βγει να πει ότι θα πάει. Και αν δεν ήταν κορονοϊός, δεν υπήρχε περίπτωση να μαζευτούν παραπάνω. Εντάξει, όχι, όχι. Αλλά γενικότερα τώρα πλέον. Με το να μην έχεις εισιτήρια που σου αφαιρεί και το παραμικρό έσοδο, ναι, εγώ αυτό που ξέρω ήταν ότι θα μιλούσε σε μια πολύ σκληρή γλώσσα από το περιβάλλον του χαμαρτικού, σε πολύ σκληρή γλώσσα. Ναι. Εντάξει, βέβαια το διαψεύδουν οι άνθρωποι, λένε ότι θα τοποθετηθεί ο κ. Γιανακόπουλος και τα λοιπά, προφανώς. Αλλά εγώ είχα μάθει ότι θα μιλούσε σε μια πολύ σκληρή γλώσσα, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους, αναφερόμενος ενδεχομένως και σε ότι δεν είχε τη στήριξη την απαραίτητη στο Βοτανικό. Και θα έθετε και τις οικονομικές παραμέτρους που αυτό αφορά όλες τις ομάδες πλέον, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, παγκοσμίως δηλαδή. Ότι τώρα θα πάει η ομάδα έσοδα ίσον έξοδα. Το έχει πει. Το έχει πει ότι θα πάει έτσι. Το έχει πει τον Ιούνιο. Ότι αν δεν γίνει αυτό, είχε πει και η Αμάνας με τότε, okay, δεν γνωρίζω εγώ να ισχύει κάτι τέτοιο. Αν με ρωτάς αν θα φύγει, δική μου εκτίμηση, δική μου, είναι πως όχι από αυτά που έχω ακούσει. Αλλά δεν είμαι ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, θα το πει ίδιος. Πρόσεξε όμως, οι άλλες ομάδες έχουν να πούνε κάτι, έτσι. Οι εξελίξεις τρέχουν στις άλλες ομάδες. Θα δούμε, κάτσε. Κάτσε να τρέξουν, κάτσε να γίνουν μεταγραφές. Όχι, άσε τι ακούς. Τι θα γίνει, να δούμε και το συζητάμε. Γιατί εδώ αφήνει σε αγωνία πολύ κόσμο. Αφήνει σε αγωνία τον κόσμο, αλλά έχει ξεκαθαρίσει και τη θέση του και νομίζω ότι θα πάει σε μια. Σε ένα ίσα βάρκα, ίσα παλιά, φίλε. Έχει ξεκαθαρίσει πλήρως τη θέση του. Στο οικονομικό. Και το κάτσε, και παρουσίας του στο τιμόνι. Αδερφέ μου πάνω, το είχε πει το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, στο ξαναλέω, ότι είμαι μόνος και ότι θα πάμε έσοδα ίσον έξοδα αν δεν προχωρήσουν οι εξελίξεις. Ναι,
Για να μπουν τα μεγάλα τα πορτοφόλια, το έχουμε πει και μαζί. Έγιναν κρούσεις όμως. Για να μπουν τα μεγάλα τα πορτοφόλια και η οικονομική στήριξη που θέλει αυτός, εάν αυτοί οι επιχειρηματίες δεν δούνε κάτι χειροπιαστό όσο αφορά το γήπεδο, δεν πρόκειται να μπουν. Ναι, δεν, αλλά αν δεν κάνουν και μια κίνηση όλοι επιχειρηματίες για να δώσουν μια δυναμική, αν δεν κάνουν και μια κίνηση όλοι επιχειρηματίες, κοίτα φιλέ, είναι μια πολύ καλή δικαιολογία. Αν κάποιος ήθελε να μπει, θα έχει μπει. Δεν θέλουν να μπουν. Δεν είναι τώρα το γήπεδο ότι δεν ήταν κάτι χειροπιαστό, γιατί ας πήγαιναν σε μια σύμπραξη να δείξουν ότι υπάρχει μια δυναμική. Κατάλαβες, ούτε αυτό έγινε. Τέλος πάντων, εγώ δεν, κάπως δεν μας τα λέει καλά. Εντάξει, θα τοποθετηθεί ο άνθρωπος, ρε παιδί. Και παρόλο που εγώ έχω εκφραστεί ότι τον αγαπάω πάρα πολύ και είναι ο άνθρωπος που εκφράζει πολύ τη μεγαλύτερη μερίδα των Παναθηναϊκών. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να μας πει τι θα κάνει. Θα το πει. Εντάξει, αφού θα κρίνει αυτό το πότε απλά. Αλλά θα ναι, το πει. Αλλά τελειώνουμε. Την χρονιά την τελειώνουμε. Για μένα, και αν γίνει οτιδήποτε άλλο, εκτός από αυτά που έμαθα, θα είναι πρωτότυπο πραγματικά. Δηλαδή, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο καθένας σε καλομιλά για τον εαυτό του και δεν μπορώ να και πρόσεξε, το καταβάλω. Και πρόσεξε, αν έχει αποφασίσει να φύγει, οφείλει και στη μνήμη του πατέρα του και του θείου του και της οικογένειας του όλοι και οφείλει και προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού να ψάξει για διάδοχη κατάσταση. Δεν μπορεί ας πούμε να φύγει και να αφήσει την ομάδα έτσι. Όποιος φεύγει αυτό πρέπει να κάνει. Είναι δεδομένο αυτό που λες. Έτσι. Αλλά πολλές φορές έχουμε δει να μην γίνεται αυτό. Αυτό το πράγμα μετά, όλη αυτή η εικόνα που έχει δημιουργήσει η οικογένειά του αυτός προς τον Παναθηναϊκό θα καταρρεύσει με τη μία. Δεν νομίζω ότι δεν θα το σεβαστεί αυτό το πράγμα προς εγώ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω έτσι. Γιατί είναι Παναθηναϊκός άνθρωπος και ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς το ίδιο το βάρος. Όσο αφορά τον Βαγιανίδη, γιατί το πολύ αξία του δώσαμε. Όχι ότι δεν αξίζει το παιδί. Δεν συμφωνώ με αυτό εγώ. Όχι, πολύ αξίζει το παιδί. Ναι, όχι, θεωρώ ότι το παιδί δεν κάνει πολύ τίποτα. Πολύ αξία του δώσαμε ποιο τρόπο. Δηλαδή, το συμφέρον του για μένα, αν ήταν δικό μου παιδί, αυτή τη στιγμή ήταν να συνεχίσει στο Παναθηναϊκό. Να πάρει κάποια παιχνίδια, γιατί δεν ξέρω εγώ, σαν πατέρας μιλώ πάντα, αν εκεί που θα πάει στην Περώνα δανεικός από την Ίντερ, αν θα μπορεί να βρει θέση. Φιλέ, ενώ το συμφέρον, στο Παναθηναϊκό, μου, ναι, το συμφέρον του καθενός το ξέρει μόνο ο ίδιος. Αλλά εγώ θα σου πω κάτι δεν άλλο. Δεν νομίζω ότι το ξέρει εσύ μόνο ο ίδιος. Εσύ μιλάς ως Παναθηναϊκός και είναι λογικό. Εντάξει, έχει μια οικογένεια. Αλλά εσύ μιλάς ως Παναθηναϊκός. Και σε καταλαβαίνω. Όμως θα σου πω κάτι. Το ότι ο Βαγιανίδης παίζει συνέχεια, επειδή εμένα το είχα πει και στον αέρα μου και κάνα φοβερό πράγμα εντύπωση και οφείλω να το αναφέρω. Παίζει συνέχεια μισόλο με δύο συμμετοχές, έτσι. Ναι, παίζει συνέχεια στην Under 19. Παίζει συνέχεια στην Under 19. Γιατί είναι μικρός. Όχι, παίζει συνέχεια, μιλάω στα έτσι. Νίκο, θα διαφωνήσω, το ξέρεις. Γιατί να ολοκληρώσω λίγο στην απλά. Λοιπόν, το ότι οι δημοσιογράφοι, επειδή δεν κάνανε και μια εποχή που δεν έχουν κάτι να πουλήσουν. Ναι. Παίζουν ό,τι πουλάει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πουλάει ο Βαγιανίδης. Δεν έχει πέφτει, ζητήσει. Ναι. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω πάνω. Δεν έχει ζητήσει να παίζει το όνομά του στα πρωτοσέλιδα. Μόνοι μας το γράφουμε και το κυνηγάμε. Να σου το πω έτσι. Από εκεί και πέρα και οι εξελίξεις το προκαταβάλλουν. Το φέρνουν. Όταν έρχεται. Ναι, ρε φίλε μου, έτσι είναι. Οι δημοσιογράφοι γράφουν. Και όταν έρχεται η Ίντερ, δεν φταίει ο Βαγιανίδης. Και όταν έρχεται η Μονακό, δεν φταίει ο Βαγιανίδης. Ή όταν γράφουν οι δημοσιογράφοι. Εγώ θα σου πω κάτι και το κλείνω και θα μιλήσει ο Κώστας. Όταν είχε βάλει τον κόλο Βαγιανίδης λοιπόν. Ναι. Ενώ έχω δει παιδιά στο Παναθηναϊκό στα 25 χρόνια με τώρα στο ρεπορτάζ και στα 15 στο Παναθηναϊκό. Ενώ έχω δει παιδιά να έρχονται με πολύ πιο ψηλά τη μύτη, με μια συμμετοχή όχι ναι, γκολ. Ναι, και να μιλάνε, όταν όλοι οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού σκόραρο πιτσιρικάς, ήταν στα VIP και δεν πέρασε καν από εκεί για να μην κάνει δηλώσει για την τρεπόταν. Λοιπόν, εγώ τον έχω ζήσει και με δηλώσει στην Ολλανδία. Και στην Άμπραμ, και στην Ολλανδία τον έζησα με δηλώσει μετά το μάτς. Πρώτη φορά που μίλησε. Και ήταν πραγματικά ταπεινό, παιδί, κατέβασε τα μάτια. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Βαγιανίδης το πουλάει αυτό. Εντάξει. Οκ, okay, άμα θες να γράψεις, σε πιέζει κανείς. Εγώ άλλο θέλω να σου πω. Ότι ίσα που δεν το χρεώνω σου, δεν το φορτώνω σου, παιδί, γιατί ξέρω ότι δεν επιδιώκει τη δημοσιότητα κτλ. Απλά στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που θέλει να πει και ο φίλος μας είναι ότι θα ήταν καλύτερο για αυτό να παίξει μια χρονιά ακόμα. Γιατί και ο Παναθηναϊκός θα έπαιρνε περισσότερα λεφτά και το παιδί θα είχε. Να ευρεωθεί χρόνο λίγο σαν παίκτη. Εγώ αυτό που ξέρω. Και να σου πω και κάτι. Αυτό το πλέον παίζει μόνο μας στην ΚΑΠΑ 19 πλέον δεν μου λέει τίποτα. Δεν κάτι. Όχι, όχι, όχι. Συμφωνώ. Γιατί παίζουν άλλοι από τα 17 και τα 18 στις ομάδες. Σε μεγάλες. Παιδιά, εάν έχει πάρει εγγύηση το παιδί που εγώ ξέρω ότι έχει πάρει. Δεν ξέρω αν θα γίνει έτσι τελικά. Ότι θα πας
Γιατί στον Παναθηναϊκό, ποιο Δικιάτο θα πέσει. Εγώ θα σου το πω, μα, γιατί ίσω μπορεί. Όχι, ίσως, ποιο Δικιάτο θα πέσει βασικά. Ρεπορταζιακά μπορεί. Ξέρω πω είναι λίγο περίπλοκο. Η όλη, όχι, απλό είναι, η όλη πατάτα έγινε όταν τον έβγαλε σέντρα και είπε ότι τέλος πάντων προσπάθησε η οικογένεια να εξασφαλίσει χρόνο συμμετοχή στο παιδί. Από εκεί πέρα, ένας άνθρωπος που φέρεται να έχει απαιτήσει αυτό ή η πλευρά του να έχει απαιτήσει αυτό. Ήταν μεγάλο λάθος του Δόνη. Ήταν το μεγαλύτερο φάουλ. Ο Δόνη επί τη ουσία τον έχει κάνει τώρα. Να τον κοιτάνε όλοι, είτε μικροί είτε μεγάλοι, είτε δηλαδή, σε μέση ηλικία, τον έχει βγάλει σέντρα. Και του χρόνου χρησιμοποιηθεί, θα χρησιμοποιηθεί επειδή το υπέγραψε το συμβόλαιο. Ναι. Είναι... Τον έχει σεντράρει χωρίς να. Παιδιά, δεν υπήρχε δύο θέμα. Καμία άσκηση. Ναι, ρε φίλε. Καλώς. Εγώ σου λέω υπήρχε, δεν υπήρχε. Από τη στιγμή όμως που το δημοσιοποιεί ο προπονητής, είναι 100% σφαλμά του Δόνη. Μα αν δεν υπήρχε, είναι ακόμη χειρότερο. Αν δεν υπήρχε, είναι ακόμα χειρότερο. Έχει δίκιο ο Κώστας. Πάντως οι εγγυήσεις είναι ότι θα πάει και θα παίξει. Όχι στην Ίντερ. Πως πρέπει να μείνει στον Παναθηναϊκό, έστω και για ένα χρόνο. Εντάξει, να δούμε βέβαια και η Ίντερ τώρα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ναι, είναι δύσκολο. Θα δούμε. Απλά το παλικάρι έχει πάρει κάποιες εγγυήσεις ότι και δανεικός να πάει. Ότι θα παίξει, όχι ότι έχει καπαρωμένη θέση. Με το σπαθί του, γιατί στο Παναθηναϊκό θα παίζει, παιδιά, σίγουρα. Ποιος του εξασφαλίζει αυτά τα... Γιατί στο Παναθηναϊκό ποιος του εξασφαλίζει ότι θα παίξει, άμα πάρεις ένα καλό μπακ και δύο καλά μπακ ακόμα. Αλλά πού είναι πιο εύκολο να παίξει ένα μπακ όμως. Όχι, να είναι στο Παναθηναϊκό, αν το πείστε πολύ καλά λέω. Τι πες Κωστά, πού πιστεύω ότι θα πιστεύω να παίξει. Παίξει. Μα δεν μιλάμε για την Ίντερ. Εγώ δεν πιστεύω. Στην Ίντερ, παιδιά, θα είναι θαύμα να μην είπα να μην παίξει. Εγώ λέω, όχι, εγώ ξέρω και το είπα. Μα σας το είπα ότι έχει πάρει την υπόσχεση ότι θα πάει δανεικός ομάδα της Serie A. Δεν ισχύουν αυτά. Εγώ δεν πιστεύω δεν ισχύουν αυτά. Ότι έχει πάρει την υπόσχεση. Δεν νομίζω να ισχύουν αυτά. Ισχύουν, φίλε. Να είσαι καλά. Προλαβαίνουμε έναν ακόμα πολύ γρήγορα. Ναι. Δυσκώς να τον αδικήσουμε γιατί έχει μόνο 2-3 λεπτά. Ναι, πάμε. Χαίρετε. Γεια, καλησπέρα. Γεια. Καλησπέρα. Το Μασάικ. Γεια σου. Δεν θα πω και πάρα πολλά. Κυρίως ένα που είπε ένα συναγγελής μου για το μάτς Ολυμπιακού Λάρισα εκείνη τη σεζόν. Γιατί κακώς έχει μείνει στην ιστορία μόνο, αν και αυτό είναι το βασικό, το τι είχε γίνει όσον αφορά το Βάλνερ. Αλλά αυτό το μάτς το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είπε μεγάλη κουβέντα αυτός ο φίλος. Ήταν κομβικό μάτς προς το τέλος του πρωταθλήματος. Και έβαλε ο Μήτρογλου τον κόλ στο 92. Που είχε σοφαρίσει αυτός ο Σλοβαίνος ο Σίσιτς. Είχε ένα... Ήταν το 7-8, το 7-8. Μπράβο, ναι. Θυμάμαι τον Ολυμπιακό τότε... είχε 2-1 έρθε. 2-1 έρθε. Με ανατροπή, ολική ανατροπή. Είχε ο Ολυμπιακός τότε ένα διάστημα που είχε καθίσει λόγω του ότι είχε και μια σεζόν πολύ μεγάλη και παίξει καλά Champions League, όσο να είναι. Και θυμάμαι τη Λάρισα τον έπαιζε στο Καρασιάκι, δηλαδή ήταν κάτι πρωτοφανές για Ολυμπιακό που πάει για πρωτάθλημα να τον παίζει τόσο εύκολα μια ομάδα της δυναμικής της Λάρισας. Δηλαδή τον έπαιζε πανεύκολα. Είχε χάσει πολλές ευκαιρίες η Λάρισα. Ναι, είχε χάσει πολλές ευκαιρίες. Ναι, εντάξει, αλλά και η Λάρισα στο τέλος είχαν βγει όλοι μπροστά και το σέντερ πάνω εκεί πέρα... Ο Φέρστερ είναι αυτός που χρεώνεται το λάθος. Ποιος θα το χρεώνει, αφού πέρασε η μπάλα μπροστά του και την κοίταζε. Ναι, ο Φέρστερ, ναι, αυτός... Απλώς θέλω να πω ότι η ΑΕΚ δεν έκανε τα καλά κάποια παιχνίδια. Στη Λάρισα που έχασε ένα 1-0, που ο Φερέρ δεν έκανε με τον Άρη στην έδρα της που φέρει σε παλιά. Δεν τη βοήθησε κάποιος. Αυτό... Εκείνη η διαφορά και θα μπορούσε κάλλιστα να την είχε βοηθήσει. Όπως η διαφορά είναι ότι με αντιπάλους προπονητές στο Βλάχο το 4 και το Πάγι, αυτό που είπα μόλις, το μάτι του 1-1 με τον Άρη του Άκα, δεν άνοιξαν τα πόδια. Είναι, ξέρετε, κάποιες από τις περιπτώσεις που δικαιώνεται αυτό που λέμε είναι διαφορετικό να σε ΑΕΚ, επειδή το κορυδεύουν μερικοί. Και θα ήθελα να πω επίσης για το θέμα του κόσμου, ότι θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, όσο και αυτή να ακούγεται, να είναι έστω και λιγοστή σε κάθε θύρα, ας είναι και 2.000 και 1.000 άτομα στο κήπεδο, διασκορπισμένοι. Δεν γίνεται να περάσουν πόσοι μήνες και να είναι μέσα στη μούγκα τα γήπεδα. Επαναλαμβάνω, αυτό που λέω έχει, αν βρουν μια φόρμουλα, πάνε να το καταφέρουν. Έτσι. Θωμάς γιατί... από Γαλάτσι. Ναι. Γιατί μου θυμίζει ένα γειτονά μου, δεν ξέρω εσύ. Όχι, δεν νομίζω. Όχι. Okay.
αυτό που λέτε, παιδιά, δηλαδή πρέπει να υπάρχει ο κόσμος μέσα, με ασφάλεια βέβαια. Έστω και σου λέω εγώ λίγοι, δεν σου λέω πολλούς. Δεν σου λέω πολλούς. Έτσι. Γιατί τώρα άμα το ρίξουμε στο θέμα ασφάλεια, μην πάμε τώρα στα σούπερ μάρκετ μέσα το 50% και βάλε μάσκα ή στα λεωφορεία, όσο λεωφορεία έχει. Εντάξει, άστα είναι όλοι οι κολλητά μόνο που δεν φιλούνται παντού, σε όλες τις πλατείες, σήμερα, πάρκα, σήμερα, σε ένα λεωφορείο πήγαινε προς Βάρκηζα, είναι παραλιακό κυρίως το δρομολόγιο, που πηγαίνα για μπάνιο και ήταν μέσα από όσοι χωρίς μάσκα, αλλά εντάξει. Ναι, και λέμε τώρα στην παραλία, θα αφήσει 4 μέτρα μακριά, εντάξει. Καληνύχτα Θωμά, πρέπει να κλείσουμε. Κωστή, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά, να είστε καλά. Ήταν ο Κώστας και πρώτα απ' όλα την άλλη Κυριακή από κοντά. Ο Νίκος Παγκάκης και ο Κώστας Μιαούλης. Ευχαριστούμε τον κυρία Κωνσταντινόπουλο. Καλή συνέχεια.